Έτσι που σου βάλανε στους υπολογιστές, δεν βλέπω το κόκκινο φωτάκι ενημερωτικά. Ξέρεις πόσες μέρες το λέω. Εσύ η αγάπη δεν είναι επειδή βάλανε στους υπολογιστές έτσι, είναι επειδή δεν φτάνεις. Ωραία, δεν φτάνει το κεφάλι να βλέπει το τέτοιο. Κοίταμε που είμαι. Σε περνάω δύο κεφάλια. Ναι, γιατί κατέβηκα εγώ στο κάτωτατο επίπεδο. Χρόνια πολλά στην αγάπη. Χρόνια πολλά. Στην αγαπημένη μας γιορτή, 17 Σεπτεμβρίου, της αγάπης, πίστης, σοφίας κτλ. Κτλ. Ξεκινάω. Τα χρόνια μου πολλά στη Σοφία 1, που τώρα είναι πολύ κοντά στο γάμο. Τα χρόνια μου πολλά στη Σοφία 2, που παντρεύτηκε και έχει και παιδιά μάλιστα. Μπράβο τη Σοφία 2. Σοφία τα 2. Χρόνια μου πολλά στη Σοφία 3. Πάρα πολύ πετυχημένη μάνα, κάτι το οποίο δεν φαινόταν στην διάρκεια της συμπόρευσής μας σε αυτόν τον πλανήτη. Χρόνια πολλά στη Σοφία 4, η οποία αυτή τη στιγμή διαπρέπει ως μάνα στην εξωτική Ικαρία. Χρόνια πολλά σε όλες, σας αγαπάω, είστε επιλογές μου. Η αγαπημένη μου γιορτή, η μέρα που μάτωσα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο οικονομικά. Να είστε όλες καλά. Πραγματικά, σας αγαπάω που διαλέξατε άλλον να παντρευτείτε. Εντάξει, όχι τη διαλέξαν και όλες, πήραμε τον Μπούλο, μιλάμε τα βιβλιοματάκια, αλλά τέλος πάντων, άλλος είναι ο ήρωας στην προκειμένη περίπτωση. Πες και ένα χρόνια πολλά στον Άντρου Άρντα. Ο οποίος έχει γενέθλια. Γενέθλια, ναι. Έχει γενέθλια ο Άντρου Άρντα. Είναι τη Σοφία του. Δεν μπορούσε να έχει άλλη. Δεν μπορούσε να είναι άλλο ζώδιο από Παρθένος ο Άρντα, ο οποίος όταν παίρνει την μπάλα δεν βλέπει κανέναν μπροστά του, όπως είμαστε όλοι οι Παρθένοι. Εντάξει, δεν υπάρχει δηλαδή σωτηρία για κανέναν. Ο Άντρου Άρντα, το παιδί μας, ο Χαμπίμπι. Γεια σου, Χαμπίμπι. Χρόνια πολλά, Χαμπίμπι. Τι? Το είπες πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Έτσι λέει πάντα. Μάλιστα, το ξέρω. Χαμπίμπι. Το ξέρω. Το οποίο δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει και μετά μου είπανε αγάπη μου, τι σημαίνει. Ναι, αλλά ο Άρντα το έχει για όλο τον κόσμο, ρε παιδί μου. Μπορεί να πει εσένα, μπορεί να πει εμένα, μπορεί να πει το Στέργιο. Αγαπάει τον κόσμο. Είναι η Μαρία Λιφέρη τη. Τέλος πάντων, πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Αγωνιστική δράση βέβαια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αγωνιστική δράση την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Με μία από τις top ομάδες του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Μέσα στην top πεντάδα νομίζω είναι αυτή τη στιγμή. Να τελειώσουμε με τις ευχές, Σταύρο. Να πούμε ότι μεγάλωσε η ευρύτερη οικογένεια της αγάπης. Έγινε για 18 φορά θεία. Έτσι. Έκτη φορά. Έκτη πηγετά. Φορά. Α. Να σας ζήσει. Η αδερφή μου, Σταύρο, γέννησε ένα τεράστιο τέλειο πανεπιστήμιο. Τεράστιο ψηλό, ρε παιδί μου, γιατί είσαι. Πόσο πήγε, 2-10, κάτσε λίγο, περίμενε. Να πω ότι πήρε από τον μπαμπά. Ε? Ο μπαμπάς είναι, 90 είναι. 90, ο μπαμπάς πήρε από τον μπαμπά, λοιπόν. Εγώ του είμαι στη μέση σκέψου. Να σας, του είμαι στη μέση σκέψου. Δεν χρειάζεται να μου έρθει αυτή η εικόνα αυτή τη στιγμή, γιατί γενικά με έτσι. Φοβερός μικρός, εντάξει. Δεν κλαίει δύο μέρες τώρα. Ναι. Δεν κλαίει καθόλου, μπράβο. Γεννήθηκε εσύ πάνω που έκανα το live το Σάββατο. Στο Off Pauk. Ήθελε να δει πώς θα λήξει. 7 παρα 10 γεννήθηκε δηλαδή. Εκεί που έκανα το live να γέννησε η αδερφή. Ωραία, να ζήσει και το Παοξάκι ένα ακόμη. Δεν νομίζω ο γαμπρός να είναι κάτι άλλο. Παναθηναϊκός είναι. Το Παοξάκι λοιπόν, εντάξει, ξεκάθαρα. Αλλά δεν είναι από εδώ γι' αυτό, ρε. Τι είναι, δεν είναι από εδώ. Είναι από καρδίτσα. Χάθηκαν τα καλά παλικάρια. Είναι από καρδίτσα. Το σύνδρομο Ατρίδη έχετε πάθει όλοι. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, να καταλήξουμε στο σημαντικό, να με χαίρεστε για σήμερα. Να σε χαιρόμαστε. Πόσο γίνεσαι. Γιορτάζει το όνομά μου. Στην 31 Οκτωβρίου έχω γενέθλια. Στην 31 Οκτωβρίου, Σκορπιό η αγάπη. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Μόνο καλά λόγια για του ανθρώπου γύρω τη. Τα καλύτερα, ειδικά αυτούς που δεν τις κάνουν αυτό που θέλει. Νομίζω ότι έχει το συνέστημα που έχω εγώ για τον Κομίνη. Θέλω να πεθάνουν κανονικά. Ναι, τέλος πάντων δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που είπες μέσα μου. Τουλάχιστον στον αέρα. Αλλά αν κάτι συμβεί, δεν θα τα βάψω και μαύρα. Επαγγελματικά στη διαιτησία. Ναι, ναι. Αυτό που έλεγε ο Μίχελ. We'll finish you. He fought the world mantra. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πάω λίγο στα σοβαρά, Σταύρο. Το μάντρα που στα αγγλικά. Τέλος πάντων. Νίκη για τον τεράστιο ΠΑΟΚ, το καμάρι. Ο Δημήτρης Πέλκας έκανε αυτό που συμποσχέθηκε, φίλε. Εγώ αυτό λέω. Συμποσχέθηκε, θα πάρουμε το διπλό για να είστε καλά. Το πήραν, τέλος. Μα ξεκάθαρα. Είναι η κομική ερώτηση δική μου, Σταύρο, αν είναι έτοιμη. Εντάξει. Το είπε ο Δημήτρης ΠΑΟΚ 24 ότι είναι έτοιμη. Ο Στέργιος έκανε την ερώτηση κλειδί, με ρωτούσε στον δρόμο. Ποιο είναι αυτό ο διανοούμενο που πήρε, ο ήλιο και πάνω, είναι σίγουρο ο Στέργιος ή είναι κάποιο άλλο.
Τέλος πάντων, με την σούπερ ερώτηση του Στέργιου, είναι η αλήθεια, την τα είπε ο Δημήτρης Περούκας πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάστηκε να κουραστεί κιόλας. Και εδώ είναι το ένα το σχόλιο που θα κάνουμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ που έχει αυτήν τη δυνατότητα στο rotation του. Από εκεί και πέρα, νίκη, πάλι κουβέντες για τη Διτησία, πάλι νίκησαν όλοι, του Ολυμπιακού η σούφρα άνοιξε λίγο. Εκεί στη φάση του Τόνσο θα μπορούσαν να τα έχουν βάψει μαύρα στο λιμάνι. Μετά κατέβηκε και ο Μαρινάκης κάτω, που όταν κατεβαίνει ο Μαρινάκης κάτω δεν έχει καμία σχέση. Αυτοί που είναι συνοδεία του έχουν νυχοκόπτες. 750-12 άτομα δίπλα. Ναι, στο μεταξύ είναι. Λίγο θα έχουμε, συγγνώμη, συνδεκόπτες, λίγο θα έχουμε ζωντανές δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη. Ζωντανή. Θα κάνει έκτακτη συνέντευξη τύπου για το offside που κόψανε στην ομάδα του. Ναι, δεν είπε πάλι κουβέντα. Κατεβαίνει ο Μαρινάκης. Κατεβαίνει ο Καραπαπάς, δηλαδή ήδη είμαστε 300 κιλά. Εντάξει. Ναι. Και ποιο άλλο, και ένα ακόμη εύσημος. Ο Μιχάλης Κουντούρης. Ο Κουντούρης που δεν είναι χοντρός, αλλά είναι Κουντούρης. Ωραία. Και ο Σάββας Θεοδωρίδης που είναι η γλωσσοκοπάνα. Δηλαδή, πραγματικά δουλεμένο. Εσύ έχει μια φωτογραφία. Γίνεται χαμός. Είναι 50 άτομα στη γραμμή. Όσο θα πρέπει να είναι δίπλα στον πάγκο τη ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή, βασικά. Όχι για να κάνουν κάτι. Για να μην κάνουν οι άλλοι κάτι. Να. Για να μην διακόπτουν το παιχνίδι κάθε 2 δευτερόλεπτα. Γιατί αυτό ξέρουν να κάνουν. Μπάλα δεν παίζουν πάντως. Είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θα έρθουν να παίξουν μπάλα. Πάμε παρακάτω. Όμως έχουμε Σαββατοκύριακο αγωνιστική δράση. Έχουμε τον ΠΑΟΚ ο οποίος πέρασε σε ρυθμό ρελαντί για να πω κι εγώ κάτι κλισέ στη ζωή μου. Από το Γεντί Κουλέ. Μεγάλος διακοπής Βαρ. Τεράστιο που λένε. Αφάνα. Θα τα αναλύσουμε. Η αγαπημένη μας Αφάνα. Θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια το παιχνίδι μετά το διάλειμμα των και μισή. Έχουμε sold out με την Chelsea. Ναι. Τίτλοι ειδήσεων. Τέταρτο στα πέντε. Ποιο? Το Chelsea. Ποιο, το πιο πιο. Σκέφτομαι ότι δίνουμε εισιτήρια. Δεν το έχουμε πει ακόμα. Τι? Ξεκινάμε να δίνουμε εισιτήρια σήμερα. Αυτό πρέπει να πω πρώτα απ' όλα. Δίνουμε πρώτα απ' όλα για την ΑΕΚ εισιτήρια. Ναι. Επίσης ξεκινάει και ο διαγωνισμός της Molten. Η οποία μπαίνει και στο ποδόσφαιρο. Το ΠΑΟΚ 24 εξασφαλίσει μια συμφωνία με τη Molten. Σας δίνει 2 μπάλες του Europa League. Πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Ρέπλικες, η κανονική κάνει 200 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Και οι μπάλες, για να ξέρετε όσοι κλωτσάτε καμιά μπάλα που και που, δεν είναι όλες για όλα τα σημεία. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω τη γνήσια να πάω να παίξω 5x5. Να χτυπήσει κανένα σίδερο και να χαλάσει. Ωραία. Σε πονάει καρδιά μετά. Ναι. Τη ρέπλικα δίνουμε, αλλά η ρέπλικα είναι σε πολύ καλό επίπεδο, κάνει τη δουλειά άψογα. 2 μπάλες Molten του Europa League, προσφορά της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24 και της Molten FM και ενώ μπάλα. Όχι, να τα κάνουμε όλα μαζί, εισιτήρια και μπάλα μαζί. Όχι ρε, ξεχωριστά. Γιατί να μην κερδίσει κάποιος που θα στείλει και εισιτήριο μια μπάλα. Γιατί ρε, εσύ, δεν είναι εξτρά κίνητρο. Όχι, όχι. Ας πει να την πάρει άλλος. Να κληρώσουμε αύριο 3 άμα δεν θέλει μια μπάλα. Όχι, δεν θέλει μια μπάλα. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Ποδοσφαιρική εκπομπή είμαστε. Αθλητική. Δεν θέλει μια μπάλα αυτός που ακούει. Γιατί ρε, να κερδίσει ένας με την μπάλα. Όποιος δεν θέλει την μπάλα δεν θα κερδίσει ξανά ποτέ. Εντάξει. Τσαμπουκά, δικτατορία. Κατευθείαν. Δεν θα σου πει κανένα δεν θέλω την μπάλα, ρε. Αλλά το θέμα είναι γιατί, να κερδίσει ένα γιατί, ρε φίλε, δεν θέλω να κάνουμε 12 κληρώσεις. Δεν είμαστε πώς το λένε εκείνο εκεί που κληρώνουν όλη την ώρα και δεν κερδίζει τίποτα. Α, τα παιχνίδια. Με το jackpot που είναι μια 800 jackpot, μια εταιρεία με μονοπόλιο. Πώς τη λένε, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, να σου πω όμως. Θα τα δώσουμε έτσι απλά, δηλαδή εύκολα. Όχι για να quiz σήμερα. Πάλι χωρίς quiz. Χωρίς quiz. Πολύ εύκολη. Δεν κουίζει τα παπουτσάκια σε ταξίδι, είχαν έτσι, κουράστηκαν. Ωραία, λοιπόν, κληρώνουμε 5. Αγχώθηκαν για 50 λεπτά. 5 εισιτήρια. Πέντε! Κάτσε ρε στο μυαλό! Είσαι ρε! Βασίλης! Α, επειδή έχεις γιορτή! Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Πρέπει να έχουν κλείσει 20 άτομα το ραδιόφωνο με αυτιά. Δεν ξέρω κι εγώ. Λέω, ωραία. 5 δίνουμε. Ποιος είναι ο δώρος που φτιάχνει γεμιστό σνίτσελ με αποξηραμένα φρούτα, αυτό το σύγχαμα. Είναι από το Power of Love. Ο δώρος. Ναι. Δηλαδή έχεις ακούσει πιο γκέι όνομα από το. Από πού βγαίνει, είναι Κύπριος, ρε. Είναι Κύπριος. Α, εντάξει. Εντάξει, τότε άμα είναι Κύπριος. Προφανώς δώρος δώρου. Ο δώρος δώρου. Ο γνωστός. Ο δώρος δώρου που πιστεύει ακόμα στον Άγιο Βασίλη. Έκανε γεμιστό και με αποξηραμένα φρούτα. Με αποξηραμένα φρούτα. Ό,τι πιο σύχαμα υπάρχει. Μετά από αυτό. Το ζηλεύεις για αυτό το βράδυ. Ο Στέργιος, ο οποίος έχει τεράστια παρουσία στα γκουρμέ εστιατόρια, φτύνοντας την ώρα που τρώει κάτι μπροστά σε όλο τον κόσμο.
ξεφτυλιστήκαμε και στην Ολλανδία. Με το Φαμ Πέκριν Τσίκεν να αυτοκτονεί μετά την παρουσία μας. Περισσότερα του τάξησαν. Ήμουν και πολύ ευγενικός. Εκεί που μας πήγες. Έπρεπε να το έχω βίντεο αυτό, παιδιά. Μιλάμε από τις πιο αστείες καταστάσεις που έχουμε ζήσει στο εξωτερικό. Τι, το όφτισε κανονικά. Το όφτισε, ρε. Ρίστερια. Σηκώθηκε στον κήπο. Άκου, άκου, φαντάσου κήπο, πράσινο. Ναι. Τραπεζάκια, γιαγιάδες. Ναι, ναι, ναι. Μας φέρνουν κάτι σαν μια. Σαν κασοκροκέτα, αλλά με χρώμα καραμέλας. Ναι. Ωραία. Το τρώω. Το πρώτο, από κάτω έχει χαλίκια και δεν έχουμε καταλάβει, μαύρα χαλίκια. Ναι. Δεν έχουμε καταλάβει αν τα τρώω ή όχι. Εγώ πάω στα σίγουρα. Τραβάω το ένα, τρώω. Ναι. Μου έρχεται μια γεύση αηδίας εντελώς, αλλά το παίζω άνετος. Πρέπει να πάθουν και άλλοι αυτό που έπαθα. Ωραία. Και λέω, πολύ ωραίο, λέω. Ωραία. Πονηρότρε. Και τον παίρνει αυτό. και γίνεται αυτή, το τρώει, αλλάζει χρώμα. Κάνει ένα σηκώνεται, κήπος τώρα, εντάξει, κήπος. Και έχει ένα πεζουλάκι και απ' έξω σταματάει το κουρμέ το εστιατόριο. Ναι. Γράψω λίγο, ναι, ναι. Τελείωσε λίγο. Και τώρα κάνει αυτό. Θα βρω το βίντεο, ρε. Περιγράψει πολύ ευγενικά. Εντάξει, φαντάσου, αγάπη, ένα νεκρό κουνάβι 20 μέρων στο πεζοδρόμιο. Και ξαφνικά να πάρεις μια μπουκιά από αυτή την ίδια. Ωραία. Ο άλλος συνάδελφος δεν έφαγε. Ο άλλος συνάδελφος μάσησε. Ο γνωστός κλαδί Ερίκος. Είχε απέναντι το Σταύρο που έδειξε μια ικανοποίηση από την αηδία που έφαγε ο ψεύτης. Και την αντίθεση δική μου και επέλεξε. Ειλικρινά, ρε φίλε, σηκώθηκε και το όφτισε. Δεν άντεξε. Κατάπια τον Εβίλε. Ούτε μία εκατομμύριο. Εσύ, εγώ που το έκανα γρήγορα και την πεινούσα. Ωραία. Κατέβαινε μια αηδία. Για ώρα, δηλαδή. Είναι αγάπη ο ορισμός του πανφάγου. Αυτό είναι. Το πληρώσατε πολύ όλο αυτό ή όχι? 35 ευρώ το πιάτο. Αλλά εγώ μετά πήρα αρνί που ήταν κανονική μερίδα και αυτοί πήρανε. Πώς το λένε? Κοτόπουλο. Ατομική κουζίνα, ρε. Ένα κοτόπουλο τόσο. Τόσο ήταν 3 εκατοστά κοτόπουλο. Δηλαδή. Τι φάγαμε μετά σε άλλο. Ξεκάθαρα. Ωραία. Δεν είμαστε για τέτοιες καταστάσεις. Ναι, εκεί αποφασίσαμε ότι δεν θα ξαναπάμε. Μα το βλέπαμε τόσα χρόνια και στο Άνταμ και δεν πηγαίναμε ποτέ. Ωραία, δεν... ωραία αυλή, δεν ξαναπάτησα. Αλλά προφανώς δίπλα Σταύρο ήταν ο δήμαρχος του Άρνε, μα τέτοι τρώγανε εκεί. Ένα ψώνι της περιοχής και πήγαμε κι εμείς. Και αυτοί σας θέλουν μετά από όλα. Και που είπε ότι τα χαλίκια δεν ξέραμε αν τα φάμε, μας κατάλαβε ο σερβιτόρος και λέει αυτό δεν τρώγεται. Γιατί μας έβλεπε ότι το βλέπαμε το χαλίκι. Πω, τι θα έλεγε. Τι θα λέγανε αυτοί μεταξύ εσάς, ρε παιδιά. Αν το τρώγαμε και το χαλίκι. FM και ενώ πάω κονοματεπό. Μόνιμο στο 54526 για 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και μαζί και δύο μπάλες. Και δύο μπάλες Molden, επίσημες Europa League, τις ρέπλικες, αυτές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να κλωτσίσετε ή να τις κάνετε ένα πολύ ωραίο ντεκόρ στο σαλόνι σας, μιας και δεν τη βρίσκετε, εκτός αν κληρώσουμε την επόμενη εβδομάδα και παπούτσια με στόχο. Εντάξει. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια για την αμπαλοσύνη σας. Έχουμε δει τους περισσότερους από εσάς να παίζετε μπάλα. Δεν χρειάζεται δηλαδή. FM και ενώ πάω λοιπόν το ονοματεπώνυμο στο 54526. Θα μπορούσες να κάτσεις άλλες 5 μέρες στο Ηράκλειο ή όχι, εντάξει, 3 θα μέρες. Θα σου πω την αλήθεια, αν δεν είχε ένα αεράκι που με απέτρεπε να πάω στη θάλασσα. Α, δεν βούτυξες δηλαδή? Όχι, όχι. Στο μεταξύ πήγα κανονικά στην πλατεία, είναι από τις πόλεις που μπορώ και πίνω πίδες, ποτά. Μπορείς να κυκλοφορείς, ναι, 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 εντάξει, το τσέκαρα. Το τσέκαρα. Με ομιλίτες καθόμουν. Εντάξει. Άρα είσαι ικανοποιημένος. Θα αναπληρώσει το κοινό που έχουμε τα Χανιά ή Χανιά είναι Χανιά? Απολογούμουν μία μέρα για τον Πασχαλάκη. Μία μέρα απολογούμουν. Όλη μέρα χθες, εντάξει, τι να σου πω, ότι κουνάδικο. Ναι, δεν μπορείς να πεις κιόλας. Ναι. Δηλαδή απολογήθηση. Ζητούσα συγγνώμη από τους Πανιόνιους για τον τύπο με τη φωτοβολίδα. Ζητούσα συγγνώμη από τους Οφιτζίδες, από τους ομιλίτες για τη βλακεία του Πασχαλάκη. Εντάξει, ρε παιδιά, να την κάνουμε εμείς τη μαλακή, να απολογούμαστε εμείς. Ναι, το ότι πρέπει να απολογήσεις για τον άλλο. Πολύ ωραίο αυτό γενικά. Ναι. Αλλά εντάξει. Πάντως επειδή έλειπες, φαντάζομαι βλέπεις μια προσπάθεια στην πόλη μας να τιμωρηθεί ο Πασχαλάκης. Καλά, εντάξει. Πρώτα απ' όλα Κυριάκος Θωμαίδης. Από τα γνωστά κέντρα, ναι, ναι. Εγγύηση. 6 δευτερόλεπτα μετά το παιχνίδι. Ναι. Ο Σιμιτζόγλου ζητάει τον Πασχαλάκη. Αυτός ο τσάκαλος, ο Σιμιτζόγλου, ο οποίος πραγματικά δεν του φτάνουν οι ώρες για να ασχολείται με. Να σου πω. Υπάρχει σαν οντότητα το Όχι. Δηλαδή, πώς είναι. Ένα Transformers, ένα κάτι, ένα, πώς λέγεται αυτό εδώ, ρε, που κάνουν το ολόγραμμα, πώς είναι, ολόγραμμα. Ο Σιμιτζόγλου.
Γιατί ο Θωμαίδης. Μήπως είναι το Σιμιτσόγλου. Δεν γίνεται τρία λεπτά μετά το τέλος του αγώνα. Μάλλον έχει μιλήσει μαζί του και τον έχει ενημερώσει ο Κυριάκος ότι θα καλέσει τον Πασχαλάκη. Δεν εξηγείται αλλιώς το timing. Να σου στείλω το βίντεο να το δεις, να τον καλέσεις. Κάπως έτσι. Ή ναι. Αυτός είναι με κυκλωμένη φωτογραφία, ρε. Ναι. Αυτόν θα καλέσει. Είδες τι έκανε αυτός. Έλα Σιμιτσόγλου. Έλα Σιμιτσόγλου, έτσι την έκανε. Βέβαια το ότι ο Μιραλάς μας έδειχνε τα. Και μια και δυο. Και δυο και τρεις. Και 7 και 8, 16, πρέπει να την ψαχουλευτείς, μάγκα δεν είσαι εντάξει. Μήπως είχε άδεια εκείνη την περίοδο ο Σιμιτσόγλου, μήπως είχε άδεια. Άδεια, ναι. Καλά και αυτοί γενικά άνθρωποι είναι, εννοείται χρειάζονται άδεια, αλλά πώς το λένε, δεν φταίει ο Σιμιτσόγλου στην προηγούμενη περίπτωση. Καταλαβες. Ο Κυριάκος έχει πει για τον Σιμιτσόγλου, θα δούμε αν ο Σιμιτσόγλου ασχοληθεί. Ο Κυριάκος έχει το έτοιμο το κείμενο, αλλάζει τα ονόματα, το ανεβάζει στο blog spot το οποίο είναι χορηγία στο ΠΑΠ. Εννοείται ότι όλα τα blog spot πρημοδοτούνται από τον ΟΠΑΠ, δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή και εγώ είχα κάνει το Μαρία Μανταλένα blog spot τελεία και έσπευσε ο ΟΠΑΠ να μου δώσει αρκετά χρήματα. Τέλος πάντων, μετά από όλα φτάσαμε και μισή, θα αναλύσουμε το παιχνίδι, έχουμε κανονίσει και συνέντευξη αν τον βρούμε. Ναι, γιατί είναι... τον ψάχνουμε λιγάκι. Τον ψάχνουμε λιγάκι. Να απαντήσει είναι το θέμα. Είναι και μέρα... που άνετα βγαίνει η εκπομπή, έχουμε αρκετά θέματα. Λέμε να ανοίξουμε και γραμμές στο τελευταίο ημίωρο, να το καταγράψουμε και αυτό. Είναι και η μέρα που πρέπει να πείτε και χρόνια πολλά στην αγάπη. Ξεκάθαρο κίνητρο για να πάρετε τηλέφωνο. Εντάξει, αν... πώς το λένε... να πούνε και για τις πρώην μου μια καλή κουβέντα όλοι. Και πολλές δεν σταύρουν αυτό, το Σόφη Σοφία. Δεν σου έχει τύχει να τα έχεις καλά με ένα όνομα και μόλις σου λέει η άλλη Σοφία να τη βλέπεις ήδη γυμνή. Όχι. Καλά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Έλα, εδώ είμαστε. Εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Σταύρος Κόκκας στο μικρόφωνο, Στέλιος Αναστασιάδης δίπλα μου. Αγάπη Γαβριλίδου που γιορτάζει το όνομά της σήμερα. Αγάπη, στοργή και προδέρμ. Τρεις λέξεις που μας μεγάλωσαν. Σαν τα γαλλικά και το πιάνω ένα πράγμα. Καλά, τώρα βλέπω όσοι έχουν στείλει εδώ μήνυμα για εισιτήρια. Μόνο ένας έχει στείλει χρόνια πολλά. Ντροπή. Εντάξει, κοίτα, ένας ρατσισμός κοινωνικός για τις γυναίκες που μιλάνε για ΠΑΟΚ υπάρχει. Γιατί? Γιατί οι ψέματα είναι. Ναι, γιατί να υπάρχει αυτό. Εμένα λέει. Μου παραδέχτηκε ένας, μου λέει, μου έκραζε την πούτου τις προάλλες. Επειδή είναι γυναίκα. Γιατί την πούτου, ρε. Μου λέει μια δικαιολογία ηλίθεια και του πες την αλήθεια, το κράζεις επειδή είναι γκόμενα και δεν κουστάζεις να ακούς γκόμενες στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει όμως. Ναι, το ξέρω, ούτε εμένα με ενδιαφέρει. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Α κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν με νοιάζει. Τι να κάνω. Εγώ λέω αυτό που ξέρω. Και ξέρω πολλά. Τα δύο μηνύματα που δεν έχουν ονοματεπώνυμο μας κάνουν να στείλουν και... Όχι, θέλουμε ονοματεπώνυμο. Και ονοματεπώνυμο για να ξέρουμε. Για τον φίλο των 400 και τον 888. Και κάντε ένα κόπο, στείλτε και επίσης, παιδιά, επειδή την Παρασκευή ψάχναμε για πάρα πολλή ώρα αυτούς που είχαν κερδίσει στον διαγωνισμό του Facebook, έχετε λίγο το νου σας. Δηλαδή, ο ένας μας απάντησε στις 8 το βράδυ. Δηλαδή, μας κυνηγούσανε κανονικά. Λοιπόν, πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Και δύο μπάλες, ρέπλικα Europa League. Τη Μόλτεν, που τα επόμενα τρία χρόνια θα προμηθεύει το UEFA Europa League. Όποιος κερδίζει εισιτήριο, κερδίζει και την μπάλα ουσιαστικά. Όχι, οι δύο από τους πέντε. Να σου πω, πήρε ναρκωτικά. Έτσι δεν το είπαμε, ρε παιδιά. Δεν είπαμε έτσι, ρε. Όλοι που θα στείλουν θα πούν ξεκλήρωση για μπάλες. Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα το σκέφτομαι. Τσακάλι. FM κενό. Το καμάρι του Πόντου, η αγάπη Γαβριλίδου. Εδώ δίπλα μας. Να σου πω, δικαιούμαι ένα λάθος την ημέρα. Όχι, όχι, ήταν από αυτά που δικαιούσε. Στο επόμενο θα ξεφωνηθείς. FM κενό ΠΑΟΚ μπάλα. Οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54526. Η κλήρωση λίγα λεπτά για πριν τις 2. Για μπάλα μόνο. Γιατί. Εντάξει. Στείλτε ό,τι θέλετε. Απαραίτητα ονοματεπώνυμο, παιδιά. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Ο φίλος εδώ γράφει και ένα αγάπη χρόνια πολλά. Ναι. Φιλικάζει να έχουμε ευνοϊκή μεταχείριση. Το μην φάμε την κατάρα της Πόντιας και έχουμε άλλα. Συνένας το φίλο. Έξυπνος άνθρωπος, γενικά. Είδες. Πάμε λοιπόν. Αυτός δεν μπορεί να δουλεύει στο έψιλον, θα τον φάμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτός εδώ. Ρε Σταύρο, έχουμε φάει ήδη τρεις από το που ξεκίνησα. δεν θα μένει κανένας. Εντάξει, δεν πειράζει, θα βάλουμε άλλο. Δεσποινής λοιπόν. Πάνω αριστερά, την κρατάμε. Η Δεσποινής πάνω αριστερά θα μείνει μέχρι να πεθάνει. Δηλαδή, θα φύγει. Εντάξει, δεν μπορεί να κουνηθεί. Άμα συνεχίσει τις πολύ ωραίες φωτογραφίες του Instagram, θα εξασφαλίσει δουλεύεις, το μέλλον. Δουλεύει και like, Σταύρο. Ε? Και like, εντάξει. Δεν υπάρχει, πιστεύω, φωτογραφία της που δεν έχω like.
Όπως ο συνάδελφο που. Συνάδελφο που κάνει μια συγκεκριμένη. για... Ωραία. Τα φιλιά μας ο συνάδελφο, μας ακούει και όλα τώρα. Ωραία, πάμε στα αγώνα. Πάμε για το παιχνίδι λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο. Έχει πάει σχεδόν παρά 10. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε στην Κρήτη με ένα σχήμα λίγο ιδιόμορφο, επιθετικά κυρίως. Ναι. Με τον Μπίσεσβαρ να παίρνει πρώτο παιχνίδι δεκάδα, τον Καντουρί να ξεκινάει στο 10 για πρώτη φορά. Ο Ζαμπά να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα μετά από καιρό και τον Νίκο Καρέλη να παίρνει την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός μάλιστα στην γενέτειρά του, από εκεί δεν είναι αυτός. Ναι, ναι. Του Ηράκλειου. Το Ηράκλειο. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σοβαρός. Υπάρχει φάση του 3 που πραγματικά νομίζω ότι είναι μια από τις πιο αστείες φάσεις που έχουμε συναντήσει. Στο μεταξύ λέει το πήρε πάνω του Αλεξέας. Το επόπτηνη φάση. Ναι, και είπε ότι δεν έδωσε ρε παιδί μου παράβαση στην επικοινωνία που είχε με τον διαιτητή, γιατί θεώρησε ότι το εκβιάζει ο Ζαμπά. Πώς τον εκβιάζει, ρε, όλος πέφτει πάνω του γκρεμίζει. Εντάξει, ο Αλεξέας θα παραπευθεί για αυτό το σφύριγμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, είναι ένας βοηθός πολύ έμπειρος. Εγώ στο μεταξύ, στα γήπεδα που είναι ανάποδα ο πάγκος με τα δημοσιογραφικά, ναι, μπερδεύομαι με τον πρώτο και τον δεύτερο. Πάντα ναι. Και ξεφώνιζα τον ψαρί, τον πιτσιρικά, λέω, ναι. Κάνα πεντάλεπτο. Κάνα πεντάλεπτο και παραπάνω μπορεί, ναι. Ο Αλεξέας ήταν εκεί, sorry, στο νεαρό ψαρί, που έφαγε τα μπιτελίκια του χωρίς λόγο. Αλλά η ουσία είναι ότι ο Αλεξέας δεν δικαιολογείται σε καμία των περιπτώσεων και βέβαια και ο Διαμαντόπουλος δεν δικαιολογείται. Μιλάμε για ένα mass penalty, υποπροϋποθέσεις αποβολή, πώς θα διαβάσει σαν όλα τη φάση δηλαδή. Το μόνο που μπορεί να μπερδευτεί εκεί, το μόνο ρε παιδί μου, είναι να δει άμα είναι εντός περιοχής ή εκτός. Ναι. Το μόνο. Δηλαδή, εκεί, γι' αυτό και όταν στην αρχή που έγινε αυτή η συζήτηση που μιλήσανε για δευτερόλεπτα, έλεγες ότι σκέφτονται αυτό, αν είναι εντός ή εκτός. Και πώς ξέρουμε τώρα η απειρία του Ζαμπά. Την δρόει. Ναι. Και κάνει τις κολοτούμες προς τα έξω. Ναι. Άμα ήταν ο Μπακασέτας και έβγαινε προς τα έξω, θα έκανε και 12 κολοτούμες να πήγε προς τα μέσα. Είχε φτάσει στη γραμμή, ρε. Είχε φτάσει στη γραμμή κανονικά. Θα έχει κάνει και μια, όπως πήγαινε Μάνταλος. Έτσι. Μάνταλος. Θα έκανε και μια έτσι να πάει. Ο Μπακασέτας είναι αυτός που πέφτει συνεχώς και θα στοχοποιηθεί μες την εβδομάδα. Δεν γίνεται να μην έχει δώσει αυτό το πέναλτι. Είναι το τρίτο χοντρό σφύριγμα που δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ. Πλέον δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Νομίζω ότι οι τόνοι δεν έχουν σηκωθεί από τον ΠΑΟΚ μόνο και μόνο για το ότι στον αγώνα με την ΑΕΚ αναμένεται να έρθει ξένος διαιτητής. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει Έλληνα σε αυτό το παιχνίδι. Εμένα η άποψή μου πλέον είναι ξεκάθαρη και εμπεριστατωμένη, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξανασφυρίξει Έλληνας διαιτητής σε όλο το πρωτάθλημα. Mm. Οι άνθρωποι τα έχουν χάσει. Από τη μία προσπαθούν να εξυπηρετήσουν συμφέροντα, απ' την άλλη κάποιοι απειλούνται και τα έχουν χάσει. Απ' την άλλη, όσοι θέλουν να τα χάσουν λένε ότι απειλούνται και γίνεται ένα μπάχαλο, δεν βγαίνει καμία άκρη. Πολλά σφυρίγματα άσχημα. Χθες το Ολυμπιακό Τρίπολη κόβονται 2 offside που πραγματικά κάλυπτε και ο Γιώργος Καραϊσκάκης ο ίδιος. Κάλυπτε τους παίχτες της Τρίπολης. Ο Τσιλιανίδης. Δυτικής Αττικής. Άλλο φιντάνει και αυτό. Ναι. Ωραία, που πραγματικά δεν γίνεται να σηκώσει offside σε αυτές τις φάσεις και τις δύο. Νομίζω ότι έχει χαθεί η μπάλα. Το τι κάνει ο ΠΑΟΚ, παιδιά, πραγματικά δεν πιστεύω ότι κάνει και κάτι. Πλέον δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει και κάτι, γιατί οι άλλοι παίζουν αλλιώς. Ο καθένας έχει από μια εγκληματική οργάνωση. Εσύ δεν έχεις εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας το κάνει γιάμπαλο, ρε Σταύρο, όμως. Πώς να γίνει γιάμπαλο, πες μου εσύ. Τι να κάνει. Να βρίζει. Ωραία. Να βρίζει. Βρίζουμε εμείς. Να φωνάζει. Εμείς. Αυτό έκανε 40 χρόνια. Όχι ότι δεν είναι και αυτό μια λύση να πιέσεις επικοινωνιακά. Αλλά. Απλά ξέρεις τι. Τι να πεις όταν ο Κομίνης συνεχίζει και σφυρίζει. Πιστεύω ότι πλέον δεν περνάει για να το κάνεις αυτό. Γιατί έχουν δημιουργήσει άλλη μια εικόνα για τον ΠΑΟΚ. Ότι είναι ο κακός, ο γκρινιάρης, ο. Με στερεότυπα. Ο γουναπί, η Χαλίφης, τα πάντα. Ναι. Οπότε και ό,τι και να λες, τώρα σου λένε τα λες εσύ που είσαι ευνοημένος. Είναι ο μηχανισμός τους. Έχουν όταν δημιουργήσει μια εικόνα στην κακού ίδια μας ΠΑΟΚ, την πόλη, ρε παιδί μου. Που το μόνο που κάνουν είναι να λένε για τον ΠΑΟΚ το Χαλίφη. Ναι. Και δεν μιλάω για οπαδούς. Εντάξει. Μιλάω για αυτούς που ζουν για το κακό του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν χρειάζεται να. Μα ακόμα και αν μιλήσεις με κόσμο που είναι. Δεν μιλάμε με κόσμο που δεν. Όχι, γενικά. Άμα είναι πιο αντικειμενικός, ρε παιδί μου, πιο ουδέτερος, να το θέσω έτσι,
του έχει περάσει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον μια αντιπαθητική ομάδα. Δηλαδή από πέρσι. Κοίτα, κάναμε και εμείς βλακίες μας. Ναι, αλλά όλο αυτό το πράγμα που έχει προκληθεί έχει δημιουργήσει μια σκιά πάνω από τον ΠΑΟΚ πλέον. Ναι, μέσα από τα στερεότυπα. Ότι εμείς είμαστε Μάου Μάου. Ναι, ναι, ναι. Και μάλλον χάρη περνάνε προς τα έξω ότι εμείς είμαστε Μάου Μάου. Και διαβάζω κείμενα συναδέλφων σε blog. Εντάξει, και μιλάμε τώρα, δηλαδή ψάχνω τον κρυμμένο Κοέλιο και τον κρυμμένο Καζαντζάκη να μπει μέσα τους. Κανονικά. Δεν υπάρχει τώρα, μιλάμε για ιδία. Εντάξει. Επικοινωνιακά πλέον είναι ότι πιο κλισέ η αντίδρασή τους, την περιμένουμε πως και πως. Δεν θα παραδεχθούν ποτέ ότι σφαγιάστηκε ο ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει 3 τεράστια σφυρίγματα εναντίον του και ακόμα λένε για το πέναλτι του Πρίλιοβιτς. Μα ακόμα και χθες με τη δήλωση του Λουτσέσκου, προχθές μετά το παιχνίδι, που είπε ότι μας κλέβουν οι διαιτητές, ότι παίζουμε συνέχεια και είναι απέναντί μας. Όλο αυτό πάλι το εκμεταλλεύτηκαν συγκεκριμένοι, το γύρισαν. Και πάλι προβάλλουν ότι ο Λουτσέσκου είναι ο γκρινιάρης που δημιουργεί κλίμα. Μια χαρά το πάει ο Λουτσέσκου. Ναι, αλλά σου λέω πώς το γυρνάνε εντάξει, οι άλλοι. Λίγο βλέπω και το βλέμμα του, λίγο γιατί ήμουν δίπλα. Έχει γυρίσει λίγο το βλέμμα. Ναι, δεν είναι. Λίγο να ηρεμήσει. Όχι σε σχέση με τις δηλώσεις. Βλέπω ότι η πίεση που αρχίζει και τον. Ναι, μα να σου πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το πρώτο πράγμα που λέει. Ουσιαστικά δεν του κάνατε καν ερώτηση και ξεκίνησε να λέει αυτό το πράγμα με το που κάθισε. Όχι, έγινε η ερώτηση από τον Μίτσο. Ναι. Και είπε ότι δεν ήμασταν κακοί. Λέει, υπάρχει αυτό και το πήγε εκεί. Ναι. Ναι. Δεν έχει άδικο. Δηλαδή, άμα κάνω στο 3-0-1. Απλά δεν κάνει. Φυσικά. Δεν υπάρχει τώρα κάτι άλλο. Αλλά γενικά επειδή τον βλέπω και το σηκώνει μόνο του το βάρο. Ωραία, δεν είναι ένα βάρο που θα το σηκώσει μόνο σου. Ναι. Ή στρατηγικά ο ΠΑΟΚ θα αποφασίσει να του ξεφτιλίζει. Δηλαδή και το κλασικό βγάζω μια ανακοίνωση. Δεν λέει τίποτα. Ή στο Twitter, ας πούμε, στο πλαίσιο του αγώνα. Ναι, δεν λέει κάτι. Ούτε και να βγάλω και ένα να πει όχι. Αυτό θέλει ξεφτιλισμό. Ωραία. Θέλει δηλαδή να του προκαλεί. Ναι. Να λε, ξέρω εγώ. Να του χαρακτηρίζει. Λαμόγια, συγχάματα. Ναι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Τσάπα που δεν τα κάνουμε. Ωραία, εντάξει. Δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Τέλος πάντων. Το σίγουρο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, είναι ότι Σταύρο, η ομάδα και η αγάπη δεν μπορεί να το πάει έτσι το έργο μετά τις διαιτησίες μέχρι το φινάλε. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Εντάξει. Δεν είναι μόνο δικές μας διαιτησίες, θα το πάει. Είναι και το τι έχουν οι άλλοι. Τι έχουν οι άλλοι. Οι άλλοι βαράνε, κάνουν ράνουν, δεν κάθε στόνε τίποτα, κόβονται offside από εδώ, από εκεί. Και διαμαρτύρονται κιόλας. Διαμαρτύρονται κιόλας. Ότι είναι και δικημένοι. Ναι, ναι. Και μπουχαλάκι, διάβολο του μπουχαλάκι τη πήγαινε καλά χθε. Και είναι μια φάση στο τέλος που φεύγει ο Τόνσον μπροστά και του κάνει ο Μιράντα 5 φάουλ. Ναι. Εκεί το δίνει το φάουλ, ανεβαίνει ψηλά ο Αστέρας, τελείωσε το παιχνίδι. Ωραία, και δεν δίνει τίποτα. Τι πάλι κάνει αυτός ο Μιράντα. Βασικός οπωσδήποτε που μιλάνε. Μην το μιλάς, ας το πας. Τη δουλειά μας είναι. Εντάξει, ξέρετε, μίλωσα με το Βουό, βέβαια το ψάχνανε όλοι. Όλοι, πραγματικά όλο ο Σόφ πιστεύω ότι έψαχναν τον Βουό σε κάποια φάση. Ο Βουό είχε ρεκόρ πεσημάτων στην περιοχή και στον πλανήτη χωρίς λόγο. Εντάξει, πού να τον ρίξει αυτό, να είσαι και λίγο πιστικός, ρε εσύ. Δεν τον έκοβε λίγο. Άμα τον έκοβε, θα ήταν ο Βουό. Ναι, εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Υπάρχει ένα κακό διάστημα μετά τη φάση του πέναλτι που δεν δόθηκε. Όπου νομίζω ότι η αρχή και το τέλος του κακού ΠΑΟΚ είναι ο Κάνιας. Ναι. Μιλάμε για τραγικό. Του έχει κάνει 4 κλεψίματα από Παπαστεριανό στην πίεση πάνω στην περιστροφή. Έχει χάσει και τις 4 μονομαχίες. Η τέταρτη είναι αυτή που φαίνεται και τον γκολ. Εντάξει, στη μπάσα του γκολ. Νομίζω ότι φταίει και Βιερίνη. Φταίει λίγο Βιερίνη, αλλά να σου πω κάτι. Ο Βιερίνη έχει την τεχνική και ξέρει ότι όταν θα δώσει την μπάλα κάπου, ο συμπαίκτη του θα έχει στο μυαλό του να την κάνει. Ναι, εκεί αλλά... γκολ σου κάνει εντελώς. Ήταν και σε κακή ψυχολογία γιατί δεν του πήγε καλά το παιχνίδι από την αρχή. Αυτό. Έκανε το μεγάλο λάθος. Έγινε το 1-0 από τον πολύ καλό Παπασταριανό σε εκείνο το σημείο που έπαιξε από σπόντα γιατί τραυματίστηκε ο άλλος ο Μεγιάδο. Και σε εκείνη τη φάση και μετά ο ΠΑΟΚ περνάει ένα πεντάλεπτο εκνευρισμού. Δεν κάνει φάση ο Φινή, αλήθεια. Αλλά μετά την αλλαγή την εσωτερική του Κατουρί με τον Μπίσεσβα. Ναι, ναι. Αρχίζει ρολάρι. Ο Κατουρί βρίσκει τον Μπίσεσβα στην κίνηση στο χώρο. Εκεί με το που βλέπω να κάνει κίνηση, ξέρω θα κάνει ανοιχτό κοντρόλο ο Μπίσεσβα. Δηλαδή το καταλαβαίνω πριν κάνει το ανοιχτό κοντρόλο ο Μπίσεσβα για να βάλει τον γκολ. Γίνεται το 1-1 και ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να γυρίσει το παιχνίδι σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Βγήκαν οι διαιτητές. Ναι, αυτό βλέπω, περίμενε. Κάνει το 2-1 με το Μάτος και εκεί κάπου φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε την κρίση. Ο Μαγιέγκο είναι. Ναι, Μαγιέγκο είναι. Αρκετά έμπειρος. Ένας ακόμα μεγάλο όνομα. Αυτός έχει παίξει τελικό Champions League.
Μαγέγκο διαιτητής λοιπόν, ρέφερι, ασίσταν ρέφερι ο Μαρτίνεθ Καμπανέρο, ο Μαρτίνεθ, ο δεύτερος είναι ο Ινίγκο Πριέτο Λόπες Ντε Σεγάν, ο γνωστός. Τέταρτος ο Χαβιέ Αγκουιλάρο Ροδρίγκες Ντε Λαμιλάγκρος Ντε Ατίθαση Ντε... Ναι. Χάιμε Παλίγιο. Πρώτος επιπρόσθετος ο Χωσέ Μαρία Σάντζες Μαρτίνεθ, ο πασιγνώστος. Ο δεύτερος επιπρόσθετος είναι ο Χωσέ Λουίς Γκονζάλες Γκονζάλες, ο Κύπριο Ισπανός. Ο γνωστός. Και ο παρατηρητής διαιτησίας από τη Γαλλία επιτέλους, ο Λογάν. Του Χαμέλ. Στα γρήγορα γιατί δεν το έχουμε. Και βέβαια ο Πιερίνο Λαρντί, άλλος ένας που θα πάρει μεροκάματο, δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο. Ελβετός αυτός. Αλλά ο αγαπημένος με εμένα είναι ο δεύτερος επιπρόσθετος, ο Χωσέ Λουίς Γκονζάλες Γκονζάλες. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου, όποιος θέλει. Κυριάκος Κυριάκος Γκονζάλες Γκονζάλες. Γκονζάλες Γκονζάλες. Γκονζάλες είναι Κυριακός. Όχι ρε. Πώς είναι Κυριακή σου λέω, Κυριάκος Κυριάκος. Η Κυριακή πρέπει να είναι Ντομίγκο, νομίζω. Ο Ντομίγκης Ντομίγκης γιατί μας πει. Press officer of Chelsea, Ντομίγκης Ντομίγκης. Άλλο ένα μεγάλο όνομα πάντως. Στο Μπόκ φέτος είναι όλα μεγάλα ονόματα διαιτητές. Ναι, και μα πήγε πάρα πολύ. Ναι, αυτό. Γενικότερα δεν έχει γίνει κανένα λάθος. Ναι. Έχουν τουπέ αυτοί. Δεν μου τη δίνουν στα νεύρα με αυτή. Είναι τώρα Μαγέγκο. Ποιο Μαγέγκο. Τέλος πάντων, λέγαμε για το παιχνίδι και εκεί έρχεται η αντίδραση του Πασχαλάκη. Ωραία. Άσχημη αντίδραση. Στο ένα βήμα του. Εμάς δεν μας αρέσει να σταυρώνουμε τους παίκτες, αλλά από την άλλη θα πρέπει και οι παίκτες να καταλαβαίνουν ότι συμμετέχουν σε μια διαδικασία. Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη στις δουλειές μας. Αυτό είναι δεδομένο. Ωραία. Όποιος πιστεύει το αντίθετο, εντάξει, προφανώς δεν έχει επίγνωση πραγματικότητας. Επίγνωση πραγματικότητας δεν είχε και ο Αλέξανδρος. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του το γυρίζει μετά από ένα κακό ημίωρο, δεν έχει κανένα λόγο να προκαλέσει καμία κερκίδα, πόσο μάλλον μία. Από πίσω τον βρίζουν, εντάξει, είναι σοφές. Δηλαδή, καλά, προφανώς δεν σου λέει μπράβο που μου το γύρισε, εντάξει. Και πρέπει να είναι και μία που τον έχει τρελάνει. Εγώ το καταλαβαίνω όλα αυτά. Μπορεί και εγώ να κάνω το ίδιο λάθος, εντάξει. Δεν κρίνουμε κανέναν. Χειρότερα θα κάνεις εσύ. Ναι. Ναι, θα έκανα χειρότερα. Αλλά όταν την ώρα που είναι να συμβιβαστεί ο Όφη με τη μοίρα του, δημιουργείται μία ένταση η οποία για 3-4 λεπτά μας δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αποβληθεί ο Πασχαλάκης. Ναι. Ωραία, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι τι έγινε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά τρώμε το άγχος, δεν πανηγυρίζουμε τον κόρ δηλαδή. Μαλώνουν όλοι με όλους. Το γήπεδο αγριεύει χωρίς λόγο. Ωραία. Και πηγαίνουν στα αποθητήρια οι ομάδες με τον Ιορδάνη να μαλώνει με τον Ποτουρίδη. Το Ποτουρίδη να σπρώχνει το Σεραϊδάρι. Δηλαδή εκεί που πρέπει να κάνεις εσύ bullying τον Αλεξία και τον Διαμαντόπουλο. Ναι, η εικόνα είναι σοκαριστική για το πέναλτι που δεν έχει δώσει. Βλέπεις. Ξαφνικά πάει να γυρίσει όλο το έργο. Είναι φοβερό. Εντάξει. Παιδιά, όταν κάνουμε πρωταθλητισμό, αυτά τα πράγματα τα προσέχουμε. Ξέρουμε πότε πρέπει να κάνουμε τεχνητές κρίσεις. Δηλαδή τρώει μια κίτρινη ο Φορτούνης χθες που έχει πάρει την μπάλα με το χέρι από κάτω. Πετάει την μπάλα επιδεικτικά έξω για να γριέψει το γήπεδο. Ωραία. Το καταφέρνει. Τρώει κάρτα. Είχε λόγο. Είναι στο 1-1. Πιέζει τον Ολυμπιακό να βάλει γκολ. Πρέπει να πιέσει τον διαιτητή. Εμείς θα πρέπει να σταματήσουμε να λειτουργούμε με ηλιθιότητα και αφέλεια. Ωραία. Ο πρωταθλητισμός έχει και αυτό το κομμάτι του μέσα. Η ΑΕΚ θα έρθει να διακόψει το παιχνίδι 15 φορές. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει δουλέψει το πώς θα αναγκάσει την ΑΕΚ να μην κάνει καραγκιοζλίκη από τον πάγκο της. Όλα παίζουν στην μπάλα. Και αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος παίζει. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το πληρώσει. Για καλή μας τύχη, δεν υπήρχε κάποιο πάτημα βέβαια για να αποβληθεί, γιατί κανείς δεν είδε και κανείς δεν ήξερε να πει με σιγουριά το τι και πώς. Και στο φινάλε, εντάξει, τι αποβολή τώρα μιλάμε, και ο Παπαστεριανός εκήρυξε ένα χοντρό πινελίκι στο διαιτητή που κάνει πως δεν τον βλέπει. Γιατί του βγάζει κάρτα νομίζω. Κίτρινη του βγάλε. Κίτρινη. Ναι, πήρε κίτρινη. Ναι, που είναι φάση για κόκκινη. Η ουσία είναι ότι τέτοια μπινελίκια πέφτουν όλη την ώρα του αγώνα, αλλά σε ένα πρωτάθλημα που οι διαιτητές είναι τόσο πιεσμένοι ή τόσο διαπλεκόμενοι, δεν δίνεις δικαίωμα σε τέτοια θέματα. Και επίσης δεν μπορώ να απολογούμε άλλο σε οπαδούς άλλων ομάδων για βλακίες. Και σε νορμάλ οπαδούς, ρε παιδί μου.
Σε μια νορμάλ έδρα. Δεν είναι νορμάλ έδρα. Γιατί αυτοί που μιλούσαμε στο τέλος δεν ήταν και τίποτα νορμάλ. Ο ένας ήταν καμιά 200 κιλά μυς. Εντάξει, δεν τις αποκαλεύτηκαν τα παιδιά για να δίνουμε και μια εικόνα. Ωραία, απλά δίναμε εξηγήσεις, έδινα εξηγήσεις. Ωραία, για κάτι το οποίο είναι μια βλακεία και μισή. Καμιά φορά δεν χρειάζεται, μάλλον καμιά φορά χρειάζεται, όχι καμιά φορά, όλη την ώρα χρειάζεται να έχουμε πρακτική σκέψη. Σαν ομάδα. Τώρα το κάνω Πασχαλάκης, καμιά φορά μπορεί να το κάνω Μάτος, μπορεί να το κάνω Βιερίνη, μπορεί να το κάνω ένας. Δεν το κάνω προσωποκεντρικό. Θα πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας, ανά πάσα στιγμή, ωραία, ότι λειτουργούμε για το αποτέλεσμα. Δεν λειτουργούμε για να δώσουμε κίνητρο στον αντίπαλο να χάσουμε το αποτέλεσμα. Δεν αγριεύουμε μια κερκίδα ενώ είμαστε μπροστά στο σκορ. Και έχουμε δείξει ότι είμαστε αφεντικά του αγώνα. Αυτά... Σωστά είναι αυτά που λες, αλλά νομίζω δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να κρεμάσω τον Πασχαλάκη. Γιατί... Δεν κρεμάω, άκου να δεις, εμείς δεν είμαστε δικαστές εδώ. Εγώ σου λέω ότι υπάρχουν και αυτές οι τάσεις. Ναι, εντάξει, αυτό σου είπα. Ό,τι είπες είναι σωστά. Άκου, επειδή τώρα ο άλλος βγάζει στημένο δημοσίευμα ότι ο Σιμιτσούκ θα τον τιμωρήσει. Ωραία. Δεν θα κάτσω εγώ να κρύψω την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι, φίλε, ότι αν ο Όφη ήταν 30% καλύτερος, αυτό που έγινε θα το πλήρωνα. Απλά η διαφορά ποιότητας είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να πούμε δεν έγινε στραβή. Αλλά αυτό άμα γίνει στην Τρίπολη θα χάσει το παιχνίδι. Τι να λέμε τώρα, χαζά. Δεν κρεμάμε κανέναν. Πάω και είμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Πιστεύω ότι αυτό που σου έσωσε λίγο είναι ότι ήρθε μετά το ημίχρονο, ήταν εκεί, μπήκε, έβαλε τον γκολ. Οπότε η ένταση εκτονώθηκε. Αν ήταν στη διάρκεια. Η ένταση εκτονώθηκε γιατί και ο ίδιος ο Πασχαλάκης ηρέμησε. Προφανώς. Ωραία, γιατί και η ίδια κερκίδα δεν έδειξε διάθεση να δημιουργήσει βεντέτα. Παρότι στο συγκεκριμένο νησί οι φίλοι μας κριτικοί μπορούν από ένα στραβοκοίταγμα το 1754. Ωραία, να έχουμε 150 νεκρούς από τότε. Ωραία. Αλλά πραγματικά, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και ο πρωταθλητισμός κρίνεται πάντα στις λεπτομέρειες, είναι μία λεπτομέρεια που δεν πρέπει να επαναληφθεί. Γιατί σε μία άλλη έδρα να το κάνει αυτό τώρα στο Χαριλάου. Ω, τελείωσε. Να το κάνει στο Χαριλάου. Ή θα τους βάλει μέσα και το πάρουμε 0-3 το παιχνίδι και θα ξαναπέσουνε, ή θα γίνει ροντέο. Ροντέο του ροντέο, γιατί ήδη θα είναι ροντέο. Τέλος πάντων. Εντάξει, πιστεύω ότι και ο ίδιος το κατάλαβε, το είπε κιόλας μετά. Το θέμα είναι να μην το ξανακάνει. Γενικά ο Πασχαλάκης είναι λίγο νευρικός στο ξεκίνημα φέτος. Δεν έχει την ηρεμία που θέλει. Δεν πάει να το διαχειριστεί σωστά. Ναι. Δεν το διαχειρίζεται μάλλον μέχρι στιγμή. Θα ηρεμήσει. Αυτό. Θέλει το χρόνο του. Είναι ξεκάθαρο νούμερο ένα. Δεν έχει ανάγκη στην προκειμένη περίπτωση. Έχει τα στοιχεία για να είναι. Από εκεί και πέρα, κάλμα. Αυτό λίγο ηρεμία θέλει νομίζω. Κάλμα. Χτίσε την καριέρα που δεν μπόρεσες μέχρι τα 27 σου. Σου δίνεται μια τεράστια ευκαιρία. Χτίστηνα. Και χτίστηνα με ποδοσφαιρικά κριτήρια. Άσε τα υπόλοιπα. Πάμε παραπέρα. Το ημίχρονο τελειώνει. Ξεπερνάμε και αυτή την ένταση. Το καλύτερο γκολ του ΠΑΟΚ έρχεται στο 53. Εντάξει, εκπληκτικό άνοιγμα του Καρέλη με μια... Δημιουργεί υπεραριθμία, ο Ελκαντουρί αλλάζει παιχνίδι, σπάει ο Ζαμπά, μπίζες Βαρπέρι, ξαναδίνει Ζαμπά. Πάρ' το μέσα, χάρηκα πολύ. Λέω Ζαμπά συστήνεται στην Super League. Και τέλος. Και τέλος η σημερινή τελετή. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να βάλει και άλλα γκολ. Κινδύνεψε με πάλι λάθος του Διαματόπουλου, γιατί ξεφωνήσαμε τον Κάνια πριν, αλλά στη φάση του Αραβίδη είναι ξεκάθαρο το φάουλ του Βουό. Στον Κάνια, στον χτυπάει από πίσω και φαίνεται. Μια φάση η οποία θα μπορούσε να βάλει τον Όφη ξανά στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ χάνει τις τέσσερις φάσεις που θα μπορούσε να σκοράρει. Δεν σκοράρει. Η σημερινή τελετή τελειώνει. Τι κρατάω εγώ προσωπικά. Κρατάω το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πέτυχε 3 εκτός έδρας γκολ χωρίς να έχει τους 2 ποδοσκόρες του. Πέρκας και Πρίγκοβιτς ήταν εκτός ομάδας. Το rotation δηλαδή πήγε δεν καλά. Φάνηκε. Mm-hmm. Κάτι που δείχνει με το καλημέρα το επίπεδο του ρόστερ. Ναι, πήραν άσχη και ο Πέρκας και ο Λιμνιός. Όλοι πήραν άσχη σε αυτοί που έπρεπε να πάρουν. Κρατάω επίσης το γεγονός ότι επειδή περιμένω πάντα μετά από την διακοπή κακό διάστημα ο ΠΑΟΚ βρήκε το καλό που χρειαζόταν και πήρε το παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι τα παιχνίδια τώρα Τετάρτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Δευτέρα θα του δώσουν ρυθμό. Αυτό του λείπει τώρα, ο ρυθμός.
Περνάει από μια δεύτερη έδρα νωρίς-νωρίς που παραδοσιακά χάνει βαθμούς. Μετά τον Πανιόνιο που έχασε πέρσι 2 με τον Όφη, προϊστορία είναι εμφατική υπέρ των κριτικών. Ο ΠΑΟΚ γράφει το 2-2. Εντάξει, και αν αντικαταστήσουμε τον Όφη με τον Πλατανιά, δεν έχει ζημιά σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, που και στον Πλατανιά πήρε διπλό, πολύ πιο δύσκολο, πλάκα-πλάκα, με τον κόλ του Μαρέζα πέρσι. Άρα λοιπόν κάνει το 3-3 και ο μόνος δαργκάς που έχουμε και πρέπει να καλύψουμε είναι αυτό το -2 το περσινό, το οποίο πραγματικά βαραίνει την ομάδα και την πιέζει περισσότερο από όσο θα έπρεπε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πώς τον είδες τον Βέρμπλουμ, γιατί άλλο από το γήπεδο και άλλο από την τηλεόραση. Κοίτα, ο Βέρμπλουμ μπήκε και ηρέμησε την ομάδα, δεν ήταν κακός για μένα. Δεν ξέρω, ακούω κάποια σχόλια, μια χαρά τοποθέτηση είχε. Ένα κακό κοντρόλ λόγω του κακού γηπέδου συμβαίνει. Αλλά μονομαχίες κέρδισε, την μπάλα ηρέμησε. Δεν είναι. Αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Δεν είναι κριτήριο αυτό η συμμετοχή. Τον βλέπεις να είναι κοντά στο να είναι έτοιμος ή έχουμε ακόμα δρόμο? Εμένα το ερωτηματικό με τον Βέρμπλουμ είναι απλό. Είναι αυτό που ψάχναμε? Κακός παίκτης δεν είναι. Είναι αυτό που ψάχναμε? Κολλάει με τον Μαουρίτσιο? Θα το δούμε. Δεν ξέρω. Το ερώτημα δεν είναι με αρνητική άβρα. Ναι, ναι, ναι. Θα το δούμε. Από εκεί και πέρα. Καρέλης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ βάζει 3 εκτός έδρας γκολ, παρότι δεν είναι σε κανένα. Πολύ κίνηση, πολύ σωστό κράτημα μπάλας, αρκετά γρήγορη, πώς το λένε, αρκετά γρήγορος, γενικά έκανε αισθητή την παρουσία του, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Περιμένουμε να δούμε τον ΑΚΠΟΜ, κατά πόσο θα παίξει την Πέμπτη, γιατί λογικά αυτό θα συμβεί, γιατί δεν μπορεί να πάρει ο Καραγλής 3-90 λεπτά νομίζω σερί. Δεν υπολογίζω στον Πρίγκεβιτς ακόμη για Δευτέρα, για την Κυριακή. Θα δούμε, αλλά εγώ θεωρώ σήμερα που μιλάμε ότι δεν είναι έτοιμος. Γενικά πάντως είμαστε σε μια φάση που σιγά σιγά βρίσκονται σταθερές. Η ομάδα παίρνει τις νίκες, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. 30-30 δεν μπορεί να κάνει, αλλά άμα θα βρει ρυθμό θα είναι και 20-30% πάνω. Άρα θα είναι και το απόλυτο φαβορί σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια που θα παίξει με αυτό το ρόστερ. Πάμε στους χωρικούς μας. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Chelsea συν 2 μπάλες Molten που για τα επόμενα 3 χρόνια είναι η επίσημη μπάλα του Europa League. FM κενό, ΠΑΟΚ μπάλα όπως ρε με τον μπάλα, ρε. FM κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο, αφού είναι και στο εισιτήριο. Μπορεί να το βλέπεις να γράψει μπάλα, ρε Σταύρο. Ο άλλος γράφει μπάλα και τον πέρδεψε. Okay. Αλλά ονοματεπώνυμο να μην ξεχνάει. Αυτός που γράφει μπάλα, να μην τον βάλω εισιτήρια. Γιατί του λες να γράφει μπάλα, με μπέρδεψε. Καλά, αυτός δεν γράφει το ονοματεπώνυμο, ρε εσύ. Ο άλλος, ο πρώτος. Ο πολυτεκνός. Ο πολυτεκνός. Κατάλαβες γιατί γίνεται τώρα. FM και ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54-526. Πάμε στο διάλειμμα. Εντάξει, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και τώρα που δεν έρχεται ο Αζάρ και ο Πέτρο, θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο. Αρχίστε να πληκτρολογείτε. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά από καιρό, έπρεπε να βρούμε λίγο τα πατήματά μας. 2-3-1-0-2-87-8-8-8. Καλείτε τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο 107,4 και πάμε. Συνεχίζετε να παίρνετε μέρος στην κλήρωσή μας για τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της Κυριακής. Μην μπερδευτείτε, είναι για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τέλος τα εισιτήρια με Τσέλσι. Και μπαίνετε αυτόματα και στην κλήρωση για 2 μπάλες Molten πανέμορφες. Τις δοκιμάσαμε τώρα στο διάλειμμα με το Σταύρο έξω. Πάρα πολύ ωραίες μπάλες, πολύ δυνατές. FM. Αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε και το στέλνετε στο 545-26. Χωρίς Πέτρο και Αζάρ έρχεται. Όχι, η Τσέλσι. Δεν θα τους χρησιμοποιήσει. Θα ξεκουράσω, ναι. Είπε ή τον Πέτρο ή τον Αζάρ. Σοβαρά μιλάς. Άρα πες ο Γουίλιαν. Δεν παίζει σίγουρα ο Λόφτου Τσίκ που τραυματίστηκε. Και... έχει ερωτηματικό και Φάμπρεγκας. Ναι, είναι οριακά να προλάβει. Είναι από τραυματισμό. Ο Ισπανός της Τσέλσι. Δεν μένουν όλοι εκεί για να μην ρισκάρει ο άνθρωπος, μην πάθουν τίποτα. Ας έρθουν όλοι. Εσύ θες να έρθουν όλοι. Ναι. Και Αζάρ και Πέτρο όλοι. Ρισκάρεις. Κοίτα, καμιά φορά όταν παίζουν... έτσι γεκατώθηκε. Έχουμε γραμμή. Έλα, έχουμε πάμε. Δύο. Πάμε στις γραμμές. 2-3-10-2-87-8-8-8. Καλησπέρα τον Πέτρο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Αποστόλης. Το παλικάρι που κάνει. Ναι, το παλικάρι που κάνει εκπομπή μαζί σου, Σταύρο, πώς το λένε? Στέργιος. 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 Στέργιος, έχω κάτι νεύρα από την προηγούμενη εβδομάδα, φίλε. Πραγματικά σου φάει την πρώτη σου επίθεση. Σου στείλα για τον Γκάνιας. Για τον Γκάνιας, θα σπάσουμε την τηλεόραση.
και μας την είπε στον αέρα κανονικά, παίκτης του ΠΑΟΚ και μην μιλάτε έτσι κλπ. Δεν μου λες το εγκεφαλικό που έπαθες προχθές πώς σου φάνηκε, καλό? Καλό, ναι, καλό. Καλό, κι εγώ μαζί σου έβριζα. Μιλάμε, το παιδί του δώσατε δικαιολογία άφθονη ότι έπαιζε με την Μπενφίκα και δεν μπορούσε και έχει ούτε με τον Παπαστεριανό, παιδιά. Είναι μέχρι, στη Β' ομάδα μέχρι το Γενάρη και μετά Μπούλο. Μπούλογλου, παιδιά, μιλάμε η ομάδα του ψωμί της παίζει κάθε Κυριακή. Άκου λίγο, άκου. Το ψωμί της παίζει στάβρε. Ξέρεις ότι δεν είμαι φαν του Κάνιας. Το ξέρεις. Τώρα. Ναι, εντάξει. Αλλά αυτοί οι χαρακτηρισμοί τώρα που λες είναι καφενιακοί. Δηλαδή, πες ρε φίλε ότι είναι σε κακή κατάσταση, ότι δεν αντέχει την πίεση. Όχι ρε φίλε, δεν θα το πω σε κακή κατάσταση, είναι μόνιμα έτσι. Τι να πω σε κακή κατάσταση ότι είναι. Ο Βιερή είναι σε κακή κατάσταση, όχι ο Κάνιας. Ο Κάνιας είναι έτσι μόνιμα. Εντάξει, τον Κάνιας το έχει ξεπεράσει το όριο του ΠΑΟΚ, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Δεν έχει ξεπεράσει. Και κάτι δεύτερο, για την Κυριακή, εγώ τον Πασχαλάκη το θέλω εκτός. Θα τους κερδίσω, είμαι τόσο σίγουρος που θα τους κερδίσω, που δεν θέλω κανένα Πασχαλάκη, παιδιά. Να μην έχουν καμιά δικαιολογία, τίποτα. Με το Ρέι, κανονικά. 2 εκατομμύρια μεταγραφή, μια χαρά τερματάς είναι. Μια χαρά τερματάς είναι. Πραγματικά είμαι τόσο σίγουρος θα τους κερδίσουμε. Τόσο σίγουρος είμαι. Δεν θέλω να μπορούν να βρουν κουβέντα, τίποτα. Και αυτό που έκανε, φίλε, ήταν αυτό που πες ακριβώς. Μια χαζομάρα και μισή, δηλαδή να την άξω το παιχνίδι στον αέρα. Έστρωσε το ματ, φιλική έδρα και πάει ο άλλος και τους δείχνει τα γεννητικά του όργανα. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Δεν ξέρω αν έδειξε γεννητικά παρακαλώ, ρε, φίλε. Αυτό δεν το είδα εγώ. Κάτι ψιλομπινελίκη. Δεν μου λες, πρώτο πάρτα που κάνεις με τα δύο με τους αγκώνες προς τα πίσω, τι είναι? Πάρτα, ορίστε σας αυτό σαν με, τι είναι αυτό? Πάρτα. Άσε τώρα στάβρα. Πάρτα. Σπάρτα. Κατά τα άλλα, η ομάδα παιδιά έχει πολύ βάθος πάγκου και αυτό τη σώζει αυτή τη στιγμή. Πραγματικά βάζεις, βγάζεις παιχταράδες μέσα. Τόσο πίστες βάρε παιδί μου τι έκανε ρε γαμώτο. Όποτε έπαιρνε την μπάλα, βρωμούσε γκολ, ούτε τους έβλεπε. Αγωνιζόμενος πρώτη φορά με κοντομάνικο. Δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί. Έβγαλε το τυχερό στο θερμικό. Ο Μάρκος νύχτα στον εφέ. Μα δεν έχει ρε φίλε ξανααγωνιστεί. Χωρίς το μπουζάκι από κάτω που μακρυμάνει. Όχι, ρε, και είναι το βράδυ για γούρι αυτό, υποτίθεται. Έβγαλε το γούρι και έβαλε γκολ και έκανε εμφανισάρα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην είχαμε και πορτοκαλί μακρυμάνικη. Όχι, αφού φοράει το ξεχωριστό από μέσα. Και την Τζέλσι και για την Τζέλσι και αυτού θα του πάρουμε. Δεν βλέπουμε μπροστά μα κανέναν, παιδιά, τίποτα. Μέσα στην Τούμπα, κανέναν. Εννοείται. Μα ο Κάνιας που έβριζε στην αρχή τη συζήτηση, εννοείται ότι δεν θα έχει πρόβλημα με την πίεση του Καντέ στα 2/3. Άντε ρε κλείσε. Άντε φιλιά. Έλα γεια. Έλα πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σταυράκι μου, συντριβανίζω Στέργιο γεια σου. Πού σε συντριβανίζει? Απέναντι από τον πατρικό σου καθμιά. Καταλάβεις ποιος? Στον 103 που ερχόμουν. Εσένα λέει. Το πατρικό μου. Α, το πατρικό μου Σταυρούπολη. Σταυρούπολη ρε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθώ την αγάπη χρόνια πολλά. Έτσι, μπράβο, εσύ. Κάθε επιθυμία σου να γίνει επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλό στη ζωή σου, κορί μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Σταυράκη, ναι. Για το γήπεδο, είπες τίποτα, δεν σ' άκουσα από την αρχή. Για το γήπεδο, το χορτάρι ήταν η μη χειρότερα, ε. Α, και τον αγωνιστικό χώρο. Το πάτησα μετά ω ειδικό, πολύ τριφύλι. Πολύ τριφύλι είχε. Και πολύ γλιστρούσε, να ξέρει. Χωράφι ήταν, Χωράφι δεν ήταν, έχουμε παίξει και σε χειρότερα, αλλά πολύ γλιστούσε. Όχι, εντάξει, δεν ήταν, ρε, καλό, εντάξει, δεν ήταν καλό. Το συγκρίνουμε με τις Βέρειες και τις Ζωσιμάδες κάτω. Ναι. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ μετά από μια διακοπή, εντάξει. Έκανε τη δουλειά, ναι. Έκανε τη δουλειά. Κοίταξε, να σου πω κάτι, δεν πρέπει να βγαίνουμε όπως τον άλλο τώρα και να κράζουμε και το... Το Μυραλάς γιατί δεν, τι έγινε, όλοι ασχολούνται να ξεσκίσουν το Πασχαλάκι. Ο Μυραλάς τι έγινε, τιμωρήθηκε? 5 φορές, όχι μία. Αυτοί που κατεβήκανε μέσα στο Καραϊσκάκι χθες στον πάγκο, τι έγινε? Επιτρέπεται να κατεβαίνουν ο Μαρινάκης, ο Θεοδωρίδης, ο Καραμπαπάς, κάποιος Κουντούρης, πώς λέγεται? Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, αθλητισμός είναι? Ήρθε πρωθυπουργός και αντιπολίτευση στη Θεσσαλονίκη και ένας δημοσιογράφος από αυτούς που φτιάχνουν συνέντευξη τύπου, δεν το ρωτήσαν τι θα γίνει με το ελληνικό το πρωτάθλημα? Ύστερα από το περσινό του χάρτινο. Αυτά έκανα από Σταυράκη. Επειδή είσαι πολύ μέσα πράγματα, θα τύχει καμιά συνέντευξη να κάνεις τις ερωτήσεις αυτές. Μη στεναχωριέσαι, έχω τον τρόπο μου.
Έγινε, ξέρω ότι τον έχει τον τρόπο σου. Να σε καλά. Γι' αυτό σου τα λέω. Να σε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα και χρόνια πολλά και πάλι αγάπη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα. 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 Εγώ μιλάω. Ναι. Προφανώς. Λοιπόν, από Ρέθυμνο παίρνω τηλέφωνο. Από πού? Ρέθυμνο. Από Ρέθυμνο. Τι ωραίο είναι το Ρέθυμνο, φίλε. Μένεις εκεί μόνιμα? Ναι, μένω μόνιμα. Είμαι από πάνω, μένω εδώ 25 χρόνια. Πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια εδώ με τον ΠΑΟΚ και έξω στην Ευρώπη και στη Θεσσαλονίκη έρχομαι τακτικά. Από το Σάββατο και μετά έχω ακούσει ό,τι να είναι για το παιχνίδι. Επειδή ήμουν μέσα στο παιχνίδι, έχω ακούσει ό,τι να είναι. Για πες. Για όλα τα θέματα. Πρώτον, το πέναλτι που έγινε στο Ζάμπα, εγώ το άκουσα από τη θύρα 6 του γηπέδου. Το χτύπω αυτό, τον άκουσα από τη θύρα 6. Ναι. Και όσοι έχουν παίξει μπάλα καταλαβαίνουν πότε υπάρχει επαφή. Δηλαδή το χτύπημα κάποια στιγμή σε ακούγεται και καταλαβαίνει πόσο δυνατό. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Γεμάτο, πιο γεμάτο δεν γίνεται. Πόδια χέρια. Ναι, με ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, γεμάτο, ακούσαμε το χτύπημα. Δηλαδή λέω εντάξει, οκ. Okay. Εκεί κατάλαβα ότι η διατησία θα είναι πάλι για άλλο ένα μάτσο εχθρική. Όπως και στα τρία μάτσα μέχρι τώρα μας έχουν παίξει 70-30 υπέρ των αντιπάλων. Απλά έχουμε κάνει τόσο καλή ομάδα που κερδίζουμε τους πάντες. Αυτό που λέγανε κάποτε οι Ολυμπιακοί να κάνει ομάδα να κερδίζει και τη διατησία. Εμείς κάναμε τώρα ομάδα που κερδίζουμε και τη διατησία. Ναι, καλά, δεν πάει έτσι όμως. Ναι, δεν πάει. Εγώ το και ξέρω, δεν πάει και δεν μπορεί να πάει έτσι μέχρι το τέλος. Γι' αυτό το έχω ξαναπεί ότι είναι θέμα της διοίκησης πώς θα προστατεύσει την ομάδα μας. Πολύ βασικό πλέον. Κανονικά δεν θα πρέπει να στηρίζουν τα ντέρμπι ξένοι διαίτες. Θα πρέπει να στηρίζουν όλα τα μάτια ξένοι διαίτες. Συμφωνούμε. Έτσι. Λοιπόν, πάει αυτό το κομμάτι να κοιτάξουν στη διοίκηση πώς θα προστατεύσουν την ομάδα. Γιατί έχουμε και έναν πρόεδρο ο οποίος είναι βασικός σπόνσορας στο πρωτάθλημα που λέγεται Super League. Άμα θέλει, ας τραβήξει το χαλί. Δικό του είναι το χαλί που έστρεψε. Δεν μπορεί, υπογραφές υπάρχουν, είπα, δεν είναι απλό. Είπα άμα θέλει, δεν ξέρω, μπορεί να πει. Δεν γίνεται, υπάρχουν υπογραφές, φίλε, ναι. δεν γίνεται. Εγώ, ας πούμε, στις δικές μου επιχειρήσεις δεν αφήνω κανένα να κάνει κουμάντο. Εννοείται, άμα έχεις πολλές. Και δύο. Δύο. Στείλε κανένα δεκάρικο σε διαφήμιση, ρε φίλε, γιατί δεν μας στέλνουν τίποτα από Αθήνα. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Τα έσαι όλα τα παιδιά στην Κάπα στο άλλο γήπεδο, λοιπόν. Ωραία. Μετά ήμουνα μέσα στο γήπεδο αυτά που γίνανε με τους οπαδούς του Όφη. Εμείς γενικώς και χρόνια εδώ με τα παιδιά στην 4, τους οργανωμένους του Όφη, το παρκό κίνημα, έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Πριν το μάτι είχαμε πάει κάτω από την κερκίδα, τους τρώγαμε σουβλάκια όπως κάθε χρόνο. Απέναντι στη θύρα 1, αυτοί μας δώσαν εισιτήρια για την 6, γέμισε κάποια στιγμή 6. Και μετά είπα, Όφη μας έκοβε εισιτήρια για τη θύρα 1. Ακούγομαι λίγο λαχανιασμένος γιατί είμαι σε γυμναστήριο σε διάδρομο. Εννοείται ρε αδερφέ τώρα, τι... δεν θα γυμναστούμε, για λέγε. Μας δώσαν εισιτήρια για τη θύρα 1, ήμασταν πάνω από 200 άτομα που θα μπαίναμε, είχαμε και παιδάκια μαζί μας, οικογένειες δηλαδή. Κάποια στιγμή αυτά τα 4 άτομα και μια γκόμενα που έβριζε τον Πασχαλάκη συνέχεια, άρχισαν να λένε ότι εδώ δεν μπαίνει κανείς με πλούτο του ΠΑΟ και άμα μπείτε θα έχουμε θέματα και τέτοια. Εγώ θα παλιώσω κιόλα, λέω εντάξει, μην φτάσουμε στιγμή να παίξουμε ξύλο. Και θα ήμασταν και πολλοί. Θα γινόταν ροντέο εκεί πέρα, δεν θα κολλάγαμε. Και πήγα στα γραφεία, βρήκα τον υπεύθυνο ασφαλείας, μίλησα και με τον πρόεδρο της ΠΑΕΟΦΗ και του είπα ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε παιδάκια και αν συμβεί κάτι, η ευθύνη είναι δικιά του. Και οι άνθρωποι ανοίξαν τα τουρνικέ στη θύρα 6 και μας βάλαν τελικά όλους εκεί μέσα γιατί είχαν αφήσει κάποιες κενές θέσεις ασφαλείας. Και μείνανε 5-6 παιδιά, μείνανε στη θύρα 1 από οξύδες σε μια γωνία, οι οποίοι δεν ήρθαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήρθαν, βαριόντουσαν. Να έρθουν κάτσανε εκεί και στο 1-2 φάγανε κάτι ψηλές. Αυτός ο χοντρός που λες, ο ένας ήταν αυτός και κάνα δυο άλλοι, πήγαμε και ρίξαμε κάνα δυο χαστούκια. Και μετά τους είπαν για άλλα από εκεί, παιδιά, εντάξει, φτάνει, αού, και σταματήσαν. Με το παδικό κίνημα του Όφη δεν έχουμε κανένα θέμα. Από εκεί αυτό που καθόμουν στην ένα, δεν είναι το παδικό κίνημα του Όφη, είναι ό,τι να είναι. Είχε και γαυροβάζελες μέσα. Και από πίσω από το πέταλο που ήταν ο Πασχαλάκης πάλι ήταν ό,τι να είναι. Ωραία. Αυτή είναι η ένα. Για αυτή τη πυραμίδα. Για τον Πασχαλάκη μιλάω, πίσω από τον Πασχαλάκη. Απλά επειδή περιμένουν και άλλοι, μην πλατιάζεις άλλο. Αυτή είναι η θύρα 1. Ναι. Εκεί που ήταν πίσω από τον Πασχαλάκη, το πρώτο ενίσχυμα. Η θύρα 4 είναι απέναντι, είναι το παλικό κίνημα του Όφη.
Λοιπόν, με αυτά τα παιδιά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, οι οποίοι μάθανε στο τηλέφωνο και όλα από δικούς μας ότι έγινε αυτό και ξενερώσαν άσχημα. Γιατί εμείς ο ασθενής μας από το ρέθμι, το έχουμε στείλει αίμα, το έχουμε στείλει λεφτά. Ωραία. Εντάξει, αδερφέ. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γυμνάσου τώρα για λίγο, γιατί κουραστήκαμε μόνο που σ' ακούγαμε να γυμνάζεσαι. Και εγώ κουράστηκα. Λοιπόν, Τετάρτη, την Πέμπτη θα είμαι πάνω στο μάτι με την Τζέλση. Την Κυριακή θα είμαι στο μάτι με την ΑΕΚ. Τώρα αυτό για τον Πασχαλάκη θέλω να πω κάτι. Όχι, εντάξει, τι δεν θα παίξει ο Πασχαλάκη. Εννοείται ότι θα παίξει. Πιστεύω ότι έχει καταλάβει απόλυτα τώρα τι έγινε. Και αυτό εγώ δεν θέλω να το κράξω, παιδί. Μετά από αυτό που έγινε, έχει καταλάβει και σε ποια ομάδα είναι. Έπρεπε να γίνει μάλλον για να καταλάβει. Τον βρίζανε για τα Γιάννενα όταν έπαιζε. Αλλά πρέπει να καταλάβει και κατάλαβε μάλλον ότι δεν είναι στα Γιάννενα, είναι στον ΠΑΟΚ. Άμα θέλει να είναι στα Γιάννενα, μπορεί να είναι στα Γιάννενα. Στον ΠΑΟΚ τώρα κατάλαβε ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Εννοείται ότι το στηρίζουμε. Πήρε το μάθημά του και συνεχίζουμε όλα καλά. Νίκες μόνο με την ομάδα μας. Καλό μεσημέρι. Έλα, καλό μεσημέρι. Εκτός από το σώμα του. Γυμνασέ και τη γλώσσα. Δεν έκλεισε όμως. Έλα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε. Καλά. Τι έγινε. Καινούργιο λαμόγιο για την Πέμπτη. Όλα τα πουλιά, έτσι. Ο ΠΑΟΚ είτε Champions League είτε Europa League. Όλα τα και καλά μεγάλα ονόματα. Η κορυφαία, ναι. Μαγέγκο εντωμεταξύ είναι, νομίζω αυτός είναι καρτάκια του φουλ. Δηλαδή, τη βλέπω τη δουλειά να τελειώνουμε με 8 το παιχνίδι. Εντάξει, μην υπερβάλλει. Μην σε πιάνει το κορδελιώτικο σου ώρες. Το κορδελιώτικο. Ναι, απορώ ρε παιδί μου, γιατί με πιάνει το κορδελιώτικο. Δηλαδή με αυτά που έχουμε δει φέτος. Εντάξει, αποβολή έχουμε φέτος. Μόνο του Μάτος είναι που με το ζόρι πάλευε να τη φάει. Καλά, όχι, εκείνη ναι. Εντάξει, όχι, φάγαμε 4 πέναλτι όμως 6 μάτς. Ναι, εντάξει, αυτό ναι. Ναι, είναι. Είπε για κάρτες, είπε γι' αυτό σου λέω. Όρθιο πέναλτι νομίζω ότι είναι από τις πρώτες φορές που είδαμε στα χρονικά. Γιατί όλοι λέμε για τη φάση του. Του Στρέζου, η οποία έτσι πως πήγε ο Στρέζος πάνω στον Ζαμπά, αν ήταν γυμνός ο Ζαμπά, ξέρεις τι κατάληξη θα είχαμε. Θα είχε λίγο μπούκομα, ναι. Κανονικά ο τρόπος... Γλου γλου γλου! Ναι. Για μένα είναι πέναλτι και στον Μπίσεσβαρ, στο 5. Για μένα είναι και η παρενόχληση. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, έχει ξεφυλιστεί, επειδή για πρώτη φορά διαφώνησα έτσι τόσο πολύ με την κριτική του Δημήτρη στην εφημερίδα. Ναι. Και για την απόδοση των παιχτών. Αλλά και αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς έχει περάσει, ότι ο διαιτητής του αγώνα, πώς λέγεται, Διαμαντόπουλος, πώς λέγεται. Διαμαντόπουλος. Ναι, Διαμαντόπουλος. Ναι. Αυτοί οι όπουλοι, πρώτα απ' όλα έχω την αίσθηση ότι είναι όλοι η ίδια κλίκα, απλά αλλάζουν τα μούτρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω και οι ίδια μούτρα έχουν βασικά, να ξέρεις. Δεν θυμάμαι καλή διαιτησία. Όχι ότι είναι και καλά, δεν είναι λαμόγιο και δεν τα παίρνει. Εγώ είδα ένα διαιτητή από το 1 μέχρι το 90 ζωσμένο με εκρηκτικά να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν τα παίρνει. Κοίτα, ούτε καλός ήταν, ούτε ζωσμένος να μην πάρει. Αλλά έχει δηλαδή, τρία σφυρίγματα Mars κατά του ΠΑΟΚ. Τρία σφυρίγματα Mars, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν το παιχνίδι από την αρχή. Είναι η φάση του Πασχαλάκη με το Βουό. Ναι. Ωραία, είναι η φάση του Κάνια με το Βουό πάλι. Τι γίνεται με αυτό το Βουό, ρε. Δηλαδή και θα είναι... μπορούσαν να πούν δύο γκολ, έτσι, του όχι. Ναι, ναι. Ένα Mars penalty στο 2 ναι. Και από το 1 μέχρι το 90 έχει αφήσει τους παίχτες του όφη να έχουν σαπίσει στο ξύλο τους παίχτες του ΠΑΟΚ εκτός φάσης, δηλαδή αυτό που κάνει ο Παπαστεριανός ο Βιερίνια όταν ανεβαίνει ως overlap και του σκάει κλωτσιά στο γόνατο. Και επίσης σε ίδια φάση πολύ πιο χαλαρή έχει φάει κάρτα ο Ζαμπά. Ναι. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει ρε Σταύρο για να πούμε ότι ήταν... Όχι, δεν είπα εγώ ότι ήταν καλός, είπα ότι έχω δει πολύ χειρότερα και ότι αυτός ουσιαστικά ήταν κακός για τον ΠΑΟΚ. Απλά σε προετοιμάζει έχω την αίσθηση. Βρήκαν ένα γήπεδο χωράφι με μια ομάδα η οποία έδινε κλωσιά από την αρχή. Είχε και την τρέλα ο κόσμος πρώτο παιχνίδι. Σου λέει ήρθε η ευκαιρία να κάνουμε τον μπλόκο. Το ίδιο σκέφτηκε και με τον Πανιόνι ο άλλος. Δεν μπορέσαν να το κάνουν με τη Νέα Σμύρνη που έπρεπε το μάτς να είναι 0-3 και εμείς λέμε να η ομάδα δεν έπαιξε μπαλάρα. Δεν είμαστε παιδιά. Καλά δεν είναι. Όποιος λέει δεν έπαιξε μπαλάρα. Ούτε Ρεάλ έτσι. Να μπορούμε παντού να ρίχνουμε 0-5 και 0-7 ας πούμε. Ειδικά έτσι πως παίζει η ομάδα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα και κάτι που είδα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και δική μου ιδέα. Όταν μπήκε ο Βέρμπλουμ, ο Μαωρίς ανέβηκε 10 μέτρα πάνω στο γήπεδο. Έχω την αίσθηση ότι του έδωσε άλλη σιγουριά, γιατί δυστυχώς ο Κάνιας αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είναι αυτό που λες εσύ ότι έχει πιεστεί από τον ανταγωνισμό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει καλή αντίδραση αν είναι η πίεση του ανταγωνισμού. Και δεν ξέρω αν ένας ποδοσφαιριστής που νιώθει την πίεση στον ΠΑΟΚ με αυτό το υλικό
αν του χρόνου θα πρέπει να είναι μαζί μας. Δηλαδή όταν δεν αντέχει την πίεση και κάνει τέτοια τραγικά λάθη. Εγώ πιστεύω ότι ο Κάνιας είναι ο πρώτος που τον ξεπέρασε το ρόστερ. Θυμίζει Βερόν. Μου θυμίζει την περίπτωση του Βερόν. Εντάξει. Όπου ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε και σιγά σιγά όπως λες τον ξεπερνάει το ρόστερ. Ίσως αυτό όμως είχε φανεί από πέρσι καλύτερο. Φίλε, δεν είχε φανεί από φέτος. Ναι, ναι, απλά έκανε στο τελικό το. Ναι, και πήγε καλά με τη Βασιλεία. Έκανε δύο πολύ καλά παιχνίδια στη Βασιλεία και ίσως λίγο μας ξεγέλασε. Και είναι και ψυχολογία παίκτης, είναι τέτοιος. Απλά αποδεικνύεται 100% για να τελειώνουμε, ας πούμε, ότι πρέπει όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο να είμαστε ψηλιασμένοι. Και αυτό που είπε ο αδερφός από την Κρήτη, γιατί το μου το είπε και εμένα κάποιος, ότι έκαναν τσαμπουκάδες ακόμη και σε μπαμπά με παιδάκι πολύ μικρό κτλ. Και είναι σίγουρο ότι δεν ήταν οπαδί του Όφη. Πρέπει να έχουμε όλοι το μυαλό μας, είτε είναι στην κερκίδα, είτε είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε είστε εσείς οι δημοσιογράφοι, παντού όλοι. Όλοι. Τέτοιο πόλεμο που δέχεται ο ΠΑΟΚ δεν έχει προηγούμενο. Mm-hmm. Τα μυαλά στο κεφάλι και τι να κάνουμε, 28 στα 30 πρέπει να κάνουμε, 30 στα 30 θα το κάνουμε. Για να γράψουμε και εδώ ιστορία. Έγινε αδερφούλη, άιντε. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Επόμενη. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Καλησπέρα σας. Να πω χρόνια πολλά πρώτα στην αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω και χρόνια πολλά αναδρομικά στο Σταυρί που είναι και η αδυναμία μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σκεφτείτε ότι βλέπω τηλεόραση χωρίς φωνή και ακούω να μετάδοσε το Σταύρο. Το φυσιολογικό πράγμα κάνεις. Ναι, αλλά έχει διαφορά στον ήχο και μας πάει τον ήχο. Δεν πειράζει. Μαλώναμε και με τους οφιτζίδες εκεί στη φάση του Πασχαλάκη. Περάσανε πράγματα. Λοιπόν, μπράβο, είπες ναι, Πασχαλάκη. Ναι. Πάει και συγκρίνουν τώρα, ρε παιδιά. Συγκρίνουν τον Μυραλάς, την περίπτωση του Μυραλάς με τον Πασχαλάκη. Δεν λέω ότι ο Πασχαλάκης έκανε καλά. Ήταν ανόητο. Ο Μυραλάς ήθελε να προκαλέσει. Ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα. Εκείνο που έκανε ήταν απέστο, ένα σχρό, ήταν συχαμένο. Αυτό που έκανε ο Πασχαλάκης ήταν απλώς ηλίθιο. Ήταν χαζό. Ήταν ανώριμο. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν είχε λόγο. Έτσι ακριβώς. Δεν είχε λόγο. Ο άλλος είχε λόγο. Ο άλλος είχε λόγο, ακριβώς. Λοιπόν, πάει αυτό. Ήθελα να πω ότι έχουμε την εφημερίδα το έθνος. Έχουμε. Ο Σαββίδης, έτσι, το έθνος. Mm-hmm. Έχουμε το έψιλον. Mm. Άρα υπάρχουν και τμήμα αθλητικό. Έτσι δεν είναι, στην εφημερίδα μέσα. Όταν ήρθε αυτός ο πρωθυπουργός εδώ και του κάναν τις ερωτήσεις, δεν βρέθηκε ένας δημοσιογράφος να του πει: κύριε Πρωθυπουργέ, θα ρωτήσω κάτι που δεν είναι σαν τις άλλες ερωτήσεις, αλλά αφορά τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, μεγάλη μερίδα, τη μεγαλύτερη. Εντάξει, πιστεύετε εσείς ότι αυτό που συνέβη, αυτό το κομμάτιασμα, αυτό το ξέσκισμα που συνέβη... Έλα. Πέρσι. Ναι. Δεν θα απαντήσεις. Πριν από λίγους μήνες. Δεν είναι, ξέρεις που θα το χτυπήσει τον Πρωθυπουργό. Στο ναι, ΒΑΡ. Πιστεύετε ότι δεν θα έχει αντίκτυπο σε εσάς. Δηλαδή θα το περάσει ντούκου η Βόρεια Ελλάδα. Ότι ο Παοξής θα το ξεχάσει. Νομίζουν ότι θα δώσουν κάποια στρέμματα τα οποία στην ουσία δεν τα δίνουν. Γιατί θα τα πληρώνουμε, θα τα νοικιάζουμε στην ουσία. Νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εξηλαιώνονται. Ότι θα ξεχάσουμε. Δεν θα ξεχάσουμε. Εγώ ήθελα να το ρωτήσουν αν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν θα έχει κόστος για αυτούς. Ότι δεν θα το πληρώσουν. Πράγμα ήθελα να το ρωτήσει κάποιος. Τι νομίζει. Εγώ πού ήμουνα πλάκα. Έλειπα. Πού ήμουνα. Εγώ πήγαινε. Συμφωνώ που έλειπε ο Σαββίδης και καλά έκανε. Μπράβο του. Αλλά έπρεπε όμως να βάλει να μπει ένας δημοσιογράφος ο οποίος να κάνει αυτή την ερώτηση. Τι πιστεύετε κύριε Πρωθυπουργέ. Ότι δεν θα έχει αντίκτυπο, θα περάσει ντούκο αυτό. Ότι ο κόσμος, ο παοξίδικος, αυτός ο κόσμος το ξεχνάει, το περνάει, το προσπερνάει. Αυτό πιστεύετε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το ξεχάσει ο κόσμος. Θα το πληρώσουν και θα το πληρώσουν ακριβά. Όχι ότι οι άλλοι δεν είναι εντάξει. Δεν μας κάναν λίγα. Μην ξεχνάμε ότι μας κοροϊδεύαν χρόνια ολόκληρα και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Καλά, οι άλλοι κοροϊδεύαν την πόλη, την βάπτα. Δεν τους δίνουμε το συγχωροχάρτη. Εμείς εκεί πατάνε όλοι όμως, κατάλαβες. Όχι, όχι. Όχι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, και άλλοι. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι να κάνουν και αυτά που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή γύρισε προχτές ένας συνάδελφος σε μια εκπομπή που και με ρωτούσε εμένα, δεν θέλω να πω ποιος, δεν ενδιαφέρει, και με ρωτούσε από το Λίμπερο. Επιτακτικά να πω, αν ήσουν Σαββίδης τι θα έκανες. Καταρχήν δεν είναι ερώτηση αυτή, διότι δεν είμαι ο Σαββίδης.
Ούτε ξέρω τα κονέ του, ούτε ξέρω τις δυνατότητες του. Ούτε... Εγώ σαν οπαδός και σαν φίλαθρος αυτής της ομάδας που τη λατρεύω, μπορώ να δω τις κάποιες παθογένειες, να δω κάποια πράγματα και να τα πω. Από εκεί και πέρα το πώς θα το αντιμετωπίσει η ΠΑΕ και πώς θα το αντιμετωπίσει ο ίδιος ο πρόεδρος, αυτό δεν αφορά εμένα. Και θα φανεί το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Έγινε... Ακριβώς. Αλλά μην πεις ότι δεν μπορούσαν να βάλουν κάποια μικρόφωνα μέσα στα αποδυτήρια, ότι δεν μπορούσαν να βάλουν γύρω-γύρω όλο το γήπεδο προφυλακτικά αυτά τα τέτοια. Προφυλακτικά σίγουρα θα έχουμε σε κάποια φάση. Τι λες? Προφυλακτικά θα έχουμε σίγουρα σε κάποια φάση. Μεγάλη γυναίκα με λες τέτοια. Και χείρα και όλα τα πράγματα. Δεν τα πρόλαβες. Έλα. Σε φιλώ να σε καλά. Άντε να μην σε φιλάω τη γραμμή. Άντε φιλάκι. Γεια. Πάμε στο διάλειμμα, παιδιά. Περίμενε, αγάπη, περίμενε. Μην παίρνει τέτοιε πρωτοβουλίε. Αν πάμε στο διάλειμμα τώρα, θα πάει η άλλη εκπομπή. Να πούμε τι φορέ. Κράτα 5 λεπτά ακόμα. Αλλά για κρεατάκια το λέει. Έχετε ακόμα 10 λεπτά τουλάχιστον για τον. Όχι 10 λεπτά, πιο λίγο. Για τον διαγωνισμό. Θα κλείσουμε παρά 8. 8 λεπτά έχετε. Πού 8 μωρέ, 17 και 8. 8 λεπτά έχετε λοιπόν για 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Όχι για την Τζέλση, ξαναλέω 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και 2 μπάλες ρέπλικα του Europa League από την. Πείτε τι έχει στα αραθλήματα, πείτε λίγο τι έχει στα αραθλήματα. Καταρχήν το έχει δει το γκολ στο Λεκανές Βιγιαρεάλ, γιατί έχει και μήνυμα προσωπικό. Λοιπόν, δες λίγο το γκολ, είναι 3 τετρόλεπτα. Δες το λίγο. Άλλη μία γραμμή. Λέψη κεφαλιά. Ο Βαρέλα ήταν αυτό, ο άλλο πάει. Φυσικά το γκολ μέτρησε. Μέτρησε. Εντάξει. Είναι το ίδιο όμω. Είναι ακριβώ το ίδιο, παιδιά. Ξέρουν ότι είναι γκολ. Να είναι και άντρε και να το παραδεχτούν. Τι είναι άντρε. Να έχουν τον αντρισμό. Τι είναι άντρε. Ναι, ήταν γκολ του Βαρέλα. Αλλά είναι άντρε. Τι είναι να είναι άντρε. Άντρε να είναι. Για να είσαι άντρε πρέπει να φορά παντελόνια. Οι φουστανέλε τώρα. FM πάω κονοματεπώνυμο στο 54526. Για λίγα λεπτά ακόμα. Πάμε στο φίλο. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι. Ναι. Από Κοζάνη παίρνω, επειδή εδώ το σταθμό σας τον πιάνουμε σε ορισμένα σημεία, όχι παντού. Σταμάτησα για να επικοινωνήσουμε. Τέλος πάντων. Κώστας λέγομαι, πάω και είμαι, δεν το συζητάω. Τι να είσαι από την Κοζάνη, από... φίλε. Έχει κάτι άλλο στην Κοζάνη? Όχι, δεν ψάχνεις, δεν έχει. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό. Οι καφετζίδες και τα μαγαζιά παρακαλάνε να παίζει κάθε μέρα ο ΠΑΟΚ. 100%. Ναι, ναι. Ο νομός λοιπόν, με τη μεγαλύτερη παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ. Στο θέμα μας. Ο ΠΑΟΚ πρέπει, όπως πάντα και τα προηγούμενα τα χρόνια, γιατί είμαι μεγάλος, να κερδίζει κάθε Κυριακή όχι μόνο την αντίπαλη ομάδα και τους διαιδάς. Και γίνομαι σαφής. Χθες έβλεπα το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ολυμπιακό. Εκείνος ο Κότσιρας, τον Γουάρτα, τον είχε τόπι στο ξύλο τον έκανε. Χθες φορούσε τα κουνάκια από αυτά που φοράνε οι δεσποινίδες. Δεν έκανε ούτε ένα φάουλ. Το ίδιο πράγμα... Τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο. Ναι, ναι, και δεν μιλάμε για φάουλ τώρα, έτσι. Μιλάμε για εγκλήματα. Χθες στον Όφη, εκεί ο Μπίσεσβαρ βάζοντας τον γκολ, τρώει σκαριά. Και πόσες άλλες σκαριές και αντιαθλητικά παίξηματα που υποτίθεται και ο Όφη ότι είναι φίλος σωματείων με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παίξει για την νίκη, εντάξει. Ναι, να παίξει, η φανέλα υδρώνει, πληρώνεται, να παίξει να κερδίσει. Όχι όμως αντιαθλητικά, γιατί και με την ΑΕΚ είδα τον Πανιόνιο, δεν είδα αυτά τα φάουλ που κάνουν στον ΠΑΟΚ, αυτά τα εγκληματικά τα φάουλ, δηλαδή. Συνάδελφοι είναι, θα τον κόψεις το ψωμί, θα τον τραυματίσεις, δεν μπορεί να το καταλάβουν αυτοί. Αλλά έχουν την ανοχή των ημετέρων. Και να γίνω πιο σαφής, οι μέτεροι, αυτό το κράτος των Αθηνών, εγώ έτσι το αποκαλώ, την οθεία, τη βία και την έχει κάνει η επιστήμη. Ο ΠΑΟΚ, έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή σας, πρέπει να προσέχει. Τώρα θέλουν να τιμωρήσουν τον Πασχαλάκη. Καλά, για μένα. Γιατί κακώς έκανε, εγώ είμαι πολύ αντικειμενικός, για μένα κακώς έκανε αυτή τη χειρονομία και πήγε βέβαια, του ζήτησε συγγνώμη, με αυτό το πράγμα έδειξε την ενοχή του, έτσι, μιλάω ξεκάθαρα. Ναι. Όμως, το Μυραλάς, στην Τούμπα μέσα, μόνο στο στόμα μας δεν μας θάβαλε. Δεν έφτανε, δεν ποιος είναι. Πέρασε έτσι. Ναι. Έτσι.
να πω για το πέναντι το χθεσινό, το προχθεσινό του Σαββάτου που έγινε στο Ζαμπά, ή να θυμηθώ εκείνο το πέναντι με το ΜΑΚ με τον Ολυμπιακό που τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Καλά, μα θυμόμαστε αυτά, το κουβέντα δεν κάνουμε. Ναι, 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 όχι, εγώ λέω ότι θα πρέπει να κερδίζουμε και πρώτα τους Δεϊτάς και μετά την αντίπαλη ομάδα. Έχουμε θέμα. Δία και Νοθεία αυτοί είναι επιστήμονες. Τον ΠΑΟΚ θα τον στείλουνε. Δεν το συζητάω. Και ένα τελευταίο που ήθελα να πω είναι τα πέναλτι κερδίζονται, και αντί φωνάζει η πλευρά της ΑΕΚ, κερδίζονται παλικαρίσια. Όπως ήταν αυτό προχθές του Ζαμπά, όχι όπως ήταν αυτό του Μάνταλου που φύσηξε άρας και έπεσε, ή πέρσι μέσα στη Λαμία έγινε το πέναλτι, πώς το λένε, εκεί στη Φιλαδέλφια και το πήραν στη Λαμία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Χτυπήστε τον κόδωνα του κινδύνου. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέχει, να προσέχει και από προβοκάτιες, γιατί επαναλαμβάνω, Δία και Νοθεία είναι επιστήμονες αυτοί. Και τελευταίο, όσο βάζουν Δεϊτάς από το εγχώριους τους Έλληνες και τιμωρούνται, γιατί έμαθα πάλι ότι αυτοί παραπέμπτονται και παραπέμπτηκαν και οι άλλοι, θα τελειώσουν από τις παραπομπές όσο παίζουν τον ΠΑΟΚ, να έχουν το μυαλό τους. Ας παίξουν λίγο καλά, γιατί από παραπομπή σε παραπομπή θα τελειώσουν οι διαιτητές. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο. Θα κάνουμε την κλήρωση σε ένα λεπτό και θα αποχωρήσουμε. Δώσε λίγο μουσική, να κάνουμε την κλήρωση λίγο, να δούμε τα όνοματα. Έγινε ένας χαμός λίγο με τα μηνύματα. Είχαμε... Έγινε... τα εισιτήρια τώρα πουλάνε οι μπάλες, δεν ξέρω. Αλλά έγινε ένας μικρός χαμός. Λοιπόν, τα συγκεντρώσαμε. Πες μου, ξεκινάμε με εισιτήρια πρώτα. Πες μου 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 76. Λοιπόν, το... θα πω το πρώτο τελευταίο, το 75. Λοιπόν, Ανδρέας Πυράτος. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 3.49. Ανδρέας Πυράτος. Ναι, θα πω... θα πω το 1. Το 1. Νατσικόπουλος Πάρης, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 8.10. Σίγουρα το 4. Το 4. Σαββίδης Τριαντάφυλλος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 0.00. Το 38. Α, 38, περίμενε. Πάμε σε Γιάννης Καραγκιόζης, το τηλέφωνο τελειώνει σε 0.04. Και ακόμα ένα έχω. Και ναι, άλλο ένα. Θεοδωρίδου Αρίστη, τηλέφωνο 565. Τελειώνει. Πάμε και στις μπάλες. Ωραία. Το 11. Χρήστος Μπαλτζίδης, τηλέφωνο 344. Και πες ένα μικρό, άντε ρε Στέργιο. Μικρό. Από τα πρώτα. Το 8. 8. Πες το ιστάρε, φίλε. Λοιπόν, Παπαδόπουλος Βασίλης, το τηλέφωνο 401. Θα ενημερωθείτε. Άλλη μια τα ονόματα μόνο. Νατσικόπουλος Πάρης, Γιάννης Καραγκιόζης, Σαββίδης Τριαντάφυλλος, Θεοδωρίδου Αρίστη και Ανδρέας Πυράτος στα εισιτήρια, και Χρήστος Μπαλτζίδης και Παπαδόπουλος, συγγνώμη, Βασίλης, τις μπάλες. Η Μαριλής θα σας καλέσει τώρα να πείτε τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτά από εμάς, δεν νομίζω να αφήσαμε κάτι. Όχι, επιστρέφουμε αύριο με άλλα 5 εισιτήρια κατά πάσα πιθανότητα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Νομίζω θα δώσουμε και άλλες μπάλες, έτσι είναι. Και από το Facebook θα δώσουμε μπάλες αύριο, οπότε θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και αυτό το δώρο. Επιστρέφουμε αύριο, νομίζω, να πούμε λίγο και στις Chelsea περισσότερο, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Θα έχουμε και κάποιες συνδέσεις επόμενες ημέρες με Άγγλους συναδέλφους να μας μεταφέρουν λίγο ρεπορτάζ από εκεί, πώς έρχονται οι Βρετανοί. Εννοείται πως δεν φεύγεται το Λίπερο 107,4. Ειδικά σήμερα, φίλε. Έχω μια πληροφορία ότι έχουν να πούνε πάρα πολλά. Θα τους ακούσετε εδώ, Σταύρος Κόλκας. Ακριβώς. Εμείς να πούμε άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον Άμρου Άρντα, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χαμπίμπι, χρόνια πολλά. Και καλή σας συνέχεια. Αυτά. Δεν πάτε πουθενά. Σταύρος Κόλκας και Βασιλιάς σε λίγα λεπτάκια μαζί σας. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.